Μια μισή ώρα πηγαίνει. Πόσο? Άνοιξε το μικρόφωνο, μια μισή φύγει. Είναι σαν τις καθυστερείς στο ΆΚΑ χθες. Σε πέρασε ο Ευαγγέλου, φίλε. Έδωσε 8. Και κράτησε 9. Η Νέα Σμύρνη 2, αλλά δεν έγινε θέμα. Τι? Σκάνδαλο στη Νέα Σμύρνη. 5 έδειξε και πήγε 6 και 40. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε αγώνα. Εγώ, αλλά επειδή είχε ανοίξει κουβέντα λόγω του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Έχει, ήταν σύντρο. Το πέναλτι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όταν υπάρχει κάνει, φάση. Έξανε, όχι, κοίταξε. Και με τον Άρη έχει γκολ. Με το άλλο έχει πέναλτι που γίνεται γκολ. Αν απλά περνούσε και ήταν μισό λεπτό κτλ. Στον Άρη έγινε το αντίθετο. Ήταν το μόνο μάτς που έγινε γιατί δεν δώσαμε παραπάνω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι. 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης. Περίμενα. Αγάπη μου γλυκιά και τέτοια. Χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου, μητέρα των παιδιών μου και όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα σπίτι. Η γιαγιά Κατίνα γιορτάζει επίσης. Χρόνια πολλά. Η γιαγιά της Κατερίνας δηλαδή. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Ή μάλλον χρόνια καλά και ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι 87. Τα λες πολλά, τα 87. Πολλά είναι. Σε εμένα μου φαίνονται πολλά. Πολλά είναι, αλλά να τα κατοστήσει όπως λες και εσύ. Μπράβο. Και αύριο. Δεν έχουμε... είμαστε ευτυχισμένοι αυτό που έχουν 87. Θα είμαστε, ναι. Αύριο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη γιορτή. Γιατί γιορτάζει η μανούλα μας. Γιορτάζει ο Στέργιος. Θα φέρει εδώ πέρα. Βάλανε και στο γιορτολόγιο, ρε φίλε, από πέρσι. Για να φέρει. Στυλιανό Στέργιος, επιτέλους. Για να φέρει γλυκά είναι αυτό. Κατερίνη, η Κατερίνα. Κατερίνα, Κατίνα, έχει δίκιο. Κάτια, Ρίνα. Ρίνα, Κατερίνα. Έπρεπε να βάλω τραγούδι, ε. Καλοτίνα. Δεν έχω κάποια φίλη. Όχι. Φίλο. Είναι η καλή Τίνα. Υπάρχει κακό Τίνα. Κέτη, Κατερινάκη, Μερκούριο, Μερκούρη. Ο Μερκούριο. Καραγιόπουλο. Ναι. Μέρκουρα. Μέρκουρα. Στι φυλακέ είναι αυτό γιορτάζει. Μάρκορα. Και η Μαρκορά. Και η Μαρκορά που ήταν στο. Ναι. Η Ντένι Μαρκορά, πώς έλεγαν. Ντένι, έτσι λέγανε. Ντένι Μαρκορά. Είναι η μέρα για την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών. Μάλιστα. Η μέρα μνήμη για την γενοκτονία των Ουκρανών. Των Ουκρανών. Ναι. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάντως σε όσους γιορτάζουν. Αύριο θα πούμε στους υπόλοιπους. Σαββατοκύριακο με πλούσια αγωνιστική δράση. Νομίζω ότι αν υπήρχε και διπλό για τον Άρη θα ήταν ό,τι καλύτερο. Μπορεί να ήταν και το καλύτερο Σαββατοκύριακο που έχουμε δει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι. Για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο ποδόσφαιρο, κέρδισε άνετα στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε στο μπάσκετ. Ο Χριστός και η Παναγία. Πώς έγινε αυτό, τέλος πάντων. Έγινε γιατί άνετα. Πραγματικά ο Μποχωρίδης. Ναι. Κάνει μια τεράστια διαφορά και αποδεικνύεται ότι όντως η ομάδα έχει χτιστεί πάνω του. Δεν είναι μυστικό, δηλαδή δεν το είπαμε αυτό όταν τραυματίστηκε για δικαιολογία. Το λέγαμε και από πριν ότι από τη στιγμή που θα μείνει θα χτιστεί πάνω του η ομάδα και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έφυγε το καλοκαίρι, δεν τον άφησε ο Άρης να φύγει. Και η ομάδα που ποδοσφαίρου κρίσανε. Ποια? Πρωταθλήτριες. Ποιος? 5-0 τον Άρη. Εκεί κάποιος από τους δύο θα κέρδιζε. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο λέει ο Στέργιος, παιδιά. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Οπότε έχει ένας φίλος μου, οι Αμαζόνες του ΠΑΟΚ. Οι Αμαζόνες. Το ξέρεις και εσύ. Οι Σόβες πρωταθλήτριες. Αυτός θα καθιερώνει αυτά. Ποιος? Ψηλός, ωραίο παιδί από την Δράμα. Κατάλαβα. Εντάξει. Γίγαντας. Ο οποίος έχει μούρλα με τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο και το χάντμπολ των ανδρών. Γενικά έχει μούρλα. Ο φίλος μας ο Χάρης. Τέχνης ΠΑΟΚ. Χάρης είναι εκεί. Οπότε λόγω χρόνου το μπορεί. Έτσι. Στο ΆΚΑ είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με μια πολύ ωραία σφαγούλα του Άρη από τον Αθηναίο ρέφερι, τον κύριο Ευαγγέλου και τον κύριο Σκουλά εκεί στο ΒΑΡ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα και θαύματα. Βέβαια, κανονικά πρέπει να, να πούμε ότι ευνοεί το Άρης, αφού δεν αποβλήθηκε ο Ρόουζ, που ήταν προκλητικός με τον διαιτητή. Αλήθεια, γιατί λέμε όλοι το πες στο διαιτητή? Φαίνεται να το λέει στο διαιτητή. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι? Δεν το έδωσε κανονική ροή. Δεν μπορώ και σε κανονική ροή δείχνει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δείχνει το Rose για 5 δευτερόλεπτα να κάνει το How much you pay. Αλλά το λέει ξεκάθαρα, φίλε. Δεν, άμα το λέγει στην Κατερίνα θα παρεξηγεί. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Χρόνια πολλά. Σήμερα. Και αυτό αντίθηκε. Μια παγιόν, ξεκινιάτικο. Ο Rose, παιδιά, λοιπόν, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, είπε How much you pay. Δεν είπε. How much are you paid? Pay! How much you pay? Δεν θέλω να πω κάτι. Είναι αυτό πρόκληση. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω. Συγγνώμη, είμαι βέβαιος ότι ΠΑΕ Άρης μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό. Αν το δεις λίγο λογικά. Κοίταξε, σε σχέση με αυτά που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ καλή εξήγηση. Καταρχήν, όντως δεν φαίνεται που το λέει. Το λέει λοιπόν, λέω εγώ, στους παίκτες της ΑΕΚ. How much you pay? Πόσα του δώσατε δηλαδή? Που αυτό δεν είναι έργο εξύβριση.
Και επίσης αποδεικνύεται από κάτι ακόμα. Ότι πάει μετά ο Μάνταλος και του λέει: Σουτ, μη μιλάς. Βούλωσέ το. Το βούλωσέ το βέβαια δεν είναι πρόκληση όπως αντιλαμβάνεσαι. Το how much you pay. Αυτά τα αγγλικά μιλάει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το πες στα γαλλικά. Και εσύ είναι ρόου, του το λες. Πες το στα γαλλικά να μην καταλάβει κανένα μπούφο τίποτα. Τι το λες στα αγγλικά. Πες το στα ελληνικά. Να καταλάβει. Άμα έλεγε στα ελληνικά, πόσο πληρώνει. Θα είχε πρόβλημα τώρα. Δεν θα είχε πρόβλημα. Αλλά παιδιά, ξαναδείτε το λέει how much you pay. No you paid. You pay. Πότε, you foul. Τι. Γιατί στα χείλη το διάβαζε, δεν λέει paid. Όχι, το γράφει. Α, το γράφει. Φαίνεται, το λέει. Φαίνεται, ακούγεται. Α, δεν ξέρω πώς γίνεται και ακούγεται κιόλα. Σούπερ μικρόφωνα Innova, να τα πούμε αυτά. Βέβαια, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων. Γενικά, λοιπόν, εγώ το λέω, Χρήστα, δεν. Γελάω γιατί ήμουν εξοργισμένο. Οι Έλληνε είναι να πάνε στα σπίτια του να παίζουν με τα παιδάκια του μπάλα στον κήπο. Άλλο γιατί φοβάται, άλλο γιατί θέλει να εξυπηρετήσει κάποια ομάδα, άλλο γιατί είναι ανίκανο. Οι άνθρωποι σε κάθε αγώνα ξεπερνούν τον εαυτό του. Στο end of the day όμως δεν ξέρουν του κανονισμού. Ο Ευαγγέλου φταίει που τον ορίζει Αθηναίο διαιτητή μέσα στο σπίτι του Μελισανίδη ο κύριο Περέιρα. Πώ ορίζει, ρε φίλε Αθηναίο. Εντάξει, οκ, okay, δεν θε να βάλει ξένο διαιτητή στον Άρη. Έχει γίνει αυτό που είναι σκάνδαλο για μένα, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε, μην γυρίζουμε συνέχεια στα ίδια. Εσύ θεωρείς με το 0-1 του Άρη, ναι, το κάνετε με νόμιζο και με 10 παίκτησε, ναι, 0-1. Αν δεν το διαιτήσεις από ένας από το Ηράκλειο ή ένας από την Άρτα, θα έχει λιγότερη πίεση ότι τι θα ακούσω αν ο Άρης πάρει το διπλό και τον κύριο Μελισανίδη μπροστά μου στα πολιτήρια. Δεν είναι το ίδιο. Είναι μια επιπρόσθετη πίεση. Όταν είσαι στην πόλη. Ναι, αυτό σου λέω. Βάζει λοιπόν Αθηναίο διαιτητή, ο οποίος πάει, υπάρχουν δύο φάσεις και αυτό σκέφτεται τώρα. Ρε λες να είναι πέναλτι αυτό που δε. Για να ψάξω να δω πως τον ακουμπάει. Όχ, βρίσκει την μπάλα πρώτα. Πως θα το δώσω τώρα αυτό. Απ' την άλλη όμως δεν καταλαβαίνει από λόγια αυτός. Θα μου πει είναι πέναλτι. Και αν μου πει είναι πέναλτι, εγώ τι να πω. Ότι χτύψει μπάλα πρώτα από την μπάλα. Τι να του πω, την μπάλα χτύψε πρώτα. Δώσ' το τώρα εκεί, εντάξει μωρέ. Θα φωνάξει λίγο Καρυπίδης. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως, παιδιά. Δεν γίνεται να βάζει Αθηναίο διαιτητή στο παιχνίδι αυτό. Είναι ΑΕΚ Άρης. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για την κόκκινη του Ιντέγε. Εκεί θα σου πω το εξής. Αλλά για το πέλ νομίζω ότι. Εκεί από τη στιγμή που τον πατάει, εγώ λέω δεν είναι κόκκινη, δεν έχει πρόθεση. Αλλά είναι στην κρίση του. Και δεν μπορώ να επιβάλλω τη δική μου την κρίση, γιατί προφανώς να είμαι δίκαιος και εγώ να είμαι σωστός, ότι αν γινόταν ανάποδο θα έλεγα κόκκινη. Αυτό θα έλεγα για επικοινωνιακούς λόγους. Θα έλεγα κόκκινη. Για ουσιαστικούς, όχι μόνο για επικοινωνιακούς. Βέβαια, αν ο Μάνταλος πατούσε τον Ιντέγε, ποτέ ο Ευαγγέλου δεν θα δίνει κόκκινη. Πιθανότατα. Εγώ λέω ποτέ. Στα πόλη, κατά ο Ευαγγέλου, ο οποίος με τον Άρη έχει ένα θεματάκι και πέρσι στο Άρης Πανετολικός έχει αποβάλει τον Κουέστα σε μια φάση που δεν είναι αποβολή, δεν είναι καν πέναλτι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αποβολή 100% ακόμα και αν είναι πέναλτι. Με τον Πανετολικό στο πρώτο ημίχρονο, στο 25, αφήνει τον Άρη με 10 παίκτες. Είναι από τους διαιτητές που είναι απόλυτα εκθρικοί. Μιλάμε για κακούς διαιτητές. Ένα. Για δεύτερον, διαιτητές που φοβούνται. Απλά δεν είναι αυτούς, λίγο πράγμα. Αυτούς τους κακούς διαιτητές, ο Ευαγγέλου φίλε σε πρώτη φάση δεν δίνει πέναλτι. Δίνει out. Αυτούς λοιπόν, αυτοί οι κακοί διαιτητές μαγαρίζουν το VAR. Δηλαδή το VAR ενώ είναι ένα πράγμα που βοηθάει, που έχει διορθώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει δώσει πάρα πολλές φάσεις, τις έχει διορθώσει και ας πούμε. Εγώ όσο μπορώ να το αντιληφθώ το θέλω πάρα πολύ το VAR και ο Άρης το θέλει το VAR, η ΠΑΕ Άρης δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ το θέλει και καλά κάνει και το θέλει. Μπράβο και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως σε κάτι τέτοια παιχνίδια, με κάτι τέτοιους διαιτητές, γίνεται όπλο και δικαιολογία στα χέρια τους για να αδικήσουν. Και αυτό έγινε. Και γιατί δεν πας εσύ Ευαγγέλου στο VAR, πας για τον Ιντέγε, πολύ ωραία. Πας και βλέπεις ότι τον πατάει. Μετά από σημώες, σηκώνεις στον αέρα το Φετβατζίδη. Και μπορεί να χαρακτηριστεί και εκτός φάσης χτύπημα. Άσε ρε σου λέει θα τρέχουμε τώρα. Τι παίζετε, τι έδωσε. Παίζετε. Τίποτα. Σηκώ, ναι, πλάγιο. Ναι, σηκώ, πλάγιο. Πλάγιο έδωσε φίλε. Και εκεί πρόσεξε. Εκεί που είναι πλάγιο υπέρ του Άρη. Δεν έχει δώσει φάουλ, δεν έχει δώσει τίποτα. Είναι κόκκινη και φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Αφού έχει αλλάξει φάση ρε φίλε. Η κόκκινη είναι ως παράβαση του VAR. Το φάουλ όμως μετά. Για να δεις πόσο κακή εφαρμογή και τον κανονισμό κάνουν. Μα δεν ξέρουν τους κανονισμούς. Το VAR πας για την κόκκινη. Ναι, θα τον τιμωρήσει με κόκκινη. Δεν μπορείς να δώσει φάουλ όμως. Για μια φάση που έγινε πριν ένα λεπτό. Τέλος πάντων. Αρχίσαμε πάλι με τους διαιτητές. Πιέσει οι διαιτητές, εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρος
δέχονται όλοι οι διαιτητές του κόσμου. Ναι, ρε. Εντάξει. Όμως, πολλοί ξένοι, οι περισσότεροι, ξέρουν τους κανονισμούς, δεν είναι ανίκανοι και δεν εκτίθενται τόσο πολύ και να εξοργίζουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ξένο. Φοβισμένοι σε συνδυασμό με ανίκανοι περισσότεροι και γίνεται ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου. Μα το ξένο σε το φέρνεις εδώ, γιατί ο ξένος, okay, ξέρει ποιος είναι σε γενικές γραμμές. Πάμε την Κυριακή, δηλαδή, θα έρθει ένας ξένος διαιτητής. Ξέρει, θα σφυρίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Που και εδώ πάλι υπήρξε η παρεμβολή του κύριου Μελισανίδη. Δεν μπορεί. Πού? Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μπήκε στο ημίχρονο Μπούκα. Μπούκα ο κύριος Μελισανίδης. Που τελικά μπερδεύτηκε και ήθελε να πάει αλλού και πήγε εκεί και άιδε μπροστά του διαιτητή. Εντάξει. Και τιμωρήθηκε με την αλλάξη των ποινών. Τουαλέτα θέλω. Ναι, τουαλέτα. Ακόμα και εκεί βρίσκουμε. Μπούκα αλλά... ο κύριος Μελισανίδης. Που μάσησε και ο διαιτητής. Εγώ πιστεύω ο κύριος Μελισανίδης δεν κάνει τέτοια. Ναι, ο κύριος Μελισανίδης δεν κάνει. Την άλλη φορά δηλαδή, να σου πω, είστε και αλήτες εσείς ειδικά. Ήθελε να δώσει, είχε κρύο, ήθελε να δώσει το κασκόλ. Προσφέρθηκε. Ένα συλλεκτικό κασκόλ τη ΑΕΚ. Προσφέρθηκε. Είναι συλλογή ένα φίλο του διαιτητή. Ναι, φίλε, και. Έχουμε εμεί το φίλο του Χάρη. Αν πα εκεί, πάρε ένα κασκόλ. Ναι, είχε το κασκόλ. Αντί πήγε να βοηθήσει ο άνθρωπο και εσεί λέγατε ότι δεν θα του ρίξει λαιμού και δεν. Δεν τα πιστεύω τα πράγματα. Αυτά είναι τώρα απίστευτα πράγματα. Αλλά. Δεν είναι εύκολο, ξεκρίνετε. Αντί να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Εύκολο, δεν είναι εύκολο να είσαι διαιτητή στην Ελλάδα. Ναι. Είναι εύκολο όμως να παίρνει το 1,5 χιλιάρικο που θα πάρει ο κύριος Ευαγγέλου για τα όρια χθες. Εκεί λοιπόν θέλει καρδιά. Χάμα. Και μπορεί ευθυξία. Να το ρωτήσω αυτό. Πόσο πληρώνεσαι. Να το κάνω κι εγώ δηλαδή, άμα να δίνει έτσι. Ναι. How much you pay. Βάλε και το στην ατζέντα, καλό είναι. το πρώτο. Το παίκτη ΣΑΕ και τα λοιπά. Δύο αγωνιστικές. Λοιπόν, παρετώντας, μπορεί να φτάσει μέχρι δύο αγωνιστικές αν κληθεί. Βλέπω να τον κοπανάνε μία αγωνιστική. Τον Ρόγου. Το θέμα είναι ότι αντί. Λοιπόν, θα έχουμε μετά ένα παίκτη πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος μου έχει στείλει φωτογραφία, φίλε. Λέει λίγο γρήγορα γιατί. Δες. Με τον μπεμπάκι του. Μπράβο. Να του ζήσει. Έτσι. Λοιπόν. Πανιώνιος Ολυμπιακός 1-1 το Σάββατο. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Βλέπω το μάτς. Ρε σε Ολυμπιακέ. Δηλαδή εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Σε κάποια φάση ένα σου του Μπουχαλάκη το έχει δει αυτό. Όχι. Είναι ο Μπουχαλάκης, πάει κατά μέτωπον. Και είναι ο Κόρμπος και ένας ακόμα. Πρέπει να το δεις σε βίντεο για να το καταλάβεις. Ο Κόρμπος φεύγει. Φεύγει. Όταν σου λέω φεύγει. Μήπως πήγε να καλύψει κάποιο άλλο χώρο του γηπέδου. Με πήγε και άφησε την εστία. Είναι ο άλλος πάει στην εστία και πάω να καλύψω το κόρνερ. Πώς κάνετε ρε παιδί μου στο μπάσκετ το screen και μπερδεύονται δύο αμυντικοί πάνε στην κατεύθυνση. Είναι τέτοια φάση. Και ρόλ κάπως έτσι μπορεί. Φεύγει. Ο άλλος βέβαια ο δεύτερος, ο ξένος, βάζει το πόδι του. Και γίνεται κοντρά η μπάλα και εντάξει. Επίσης. Λαμία Ξάνθη 1-0. Λαμία Ξάνθη 1-0. Λαμία, Λαμία συνεχίζει. Έρχεται Βικελίδης, θα τη διακόψω εγώ. Ατρόμητος Όφη 2-1 σε νωρό παιχνίδι στο Περιστέρι. Τυχερός ο Ατρόμητος. Ναι, είχε λίγο το στοίχης. Τρίπολη Βόλος 0-0 χαρήκαμε. Πάω ΚΑΕΛ 1-0. ΑΕΚ Άρης 1-1 και μια σούπα το βράδυ. Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-0. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 27. Η ΑΕΚ 18. Τέταρτος Όφη με 16 μαζί με τον Άρη 16 και η Ξάνθη 16. Κλείνουν την εξάδα. ΑΕΛ 15, Ατρόμητος 14, Λαμία 13, Παναθηναϊκός 13 στην 10η θέση μαζί με το Βόλο 13 και 12ος ο Αστέρας με 11 βαθμούς σε 11 μάτς, Πανετολικός 4 βαθμούς και ο Πανιώνιος 3. Έτσι. Έχει κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα, επέστρεψε ο Άρης, ήσουνε στην εξάδα, στο ξεκίνημα ήσουνε. Όχι, ήμουνα ισόβαθμος με τη Λάρισα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που είσαι στην 5η θέση, από το ξεκίνημα. Ναι. Και μάλιστα ισόβαθμος με τον Όφη. Και αν χθες δεν είχα τον Ευαγγέλιο, θα ήταν κατευθείαν στην τρίτη θέση ο Άρης. Ναι. Θα είχε περάσει και την ΑΕΚ και θα ήταν εκεί στην τρίτη θέση κατευθείαν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ισοπαλία που έχει, είναι ένας βαθμός, αλλά έχει τη σημειολογία της. Καταρχήν γιατί επιτεύχθηκε με όλα αυτά τα που έγιναν από τον διαιτητή. Αλλά κυρίως γιατί ο Άρης έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και είναι από τις λίγες φορές που υπάρχει τέτοια παραδοχή γενικότερα και από τον αντίπαλο. Δηλαδή, άμα δει σήμερα ποιο σκληροπυρηνική, ξέρει ποιοι είναι στην ΑΕΚ. Ακόμα και αυτή, καταρχήν γράφει, για να πούμε για το πέναλτι. Μπορεί ο Κάκος να είπε ότι είναι πέναλτι. Ο Τσακίρης, όσοι γνωρίζετε, ο συνάδελφος στο Γκαζέτα, που έχουμε πλακωθεί ούκο λίγες φορές, ακόμα και όταν ήμασταν στο Γκαζέτα, με το περίφημο know-how, το ξέρεις αυτό. Ναι.
ότι έχει γράψει ένα κείμενο καμιά 7-8 αγωνιστικές στο τέλος και λέει ο Άρης θα πέσει γιατί έχει το know-how και πέφτει η ΑΕΚ στο τέλος. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, το γλέντισα μετά κανονικότατα με το know-how. Ακόμα και αυτός γράφει ότι δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, σκέψου σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Παρόλα αυτά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης είναι πολύ πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει μόνο μία φάση. Ο Άρης έχει 4-5 ευκαιρίες για να κάνει το 0-1. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι πατάει καλύτερα ο Άρης. Έρχεται η αποβολή του Ιντέγε και παρόλα αυτά πάλι πατάει καλύτερα ο Άρης. Βάζει γκολ. Δεν απειλείται σχεδόν καθόλου. Και αν δεν υπήρχε αυτό το φρουφρού, νομίζω ότι θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Δέχεται τον γκολ με τον τρόπο που το δέχεται. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα πεντάλεπτο στο τέλος του αγώνα που όντως πιέζει η ΑΕΚ. Όταν είσαι και με 10 παίκτες και έχεις φτάσει στο 95 και στο 96, είναι φυσιολογικό να προσπαθήσεις πλέον να κρατήσεις το 1-1. Πολύ καλός ο Τσιλιγκύρης. Τελικά το παιδί έκανε καλή εμφάνιση. Να μην τρελαινόμαστε. Δεν είναι ο τερματοφύλακας που νιώθεις σιγουριά 100% κατά τον goalpost. Να λέμε την πραγματικότητα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός γιατί είναι ένα παιδί 19 χρονών. Ένα παιδί το οποίο έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις χαμηλά. 19. Έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις χαμηλά. Είχε πολύ καλές εξόδους. Όχι όσον αφορά τις στημένες φάσεις. Εξόδους που λέμε όταν είναι στο τέτα τέτ. Εκεί φαίνεται, το έκανε τρεις φορές που βγήκαν μόνοι τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Καλύπτει πολύ σωστά την αιστεία του και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει είναι και για να διδάξεις τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, εμένα πάντα μου αρέσει να παρατηρώ κάτι τέτοια πράγματα που βγαίνεις. Πώς ανοίγεις τα χέρια σου, πώς ανοίγεις τα πόδια σου, πώς δηλαδή καλύπτεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο από την αιστεία. Και φαίνεται ότι είναι τεχνική που έχει δουλέψει προφανώς το παιδί γιατί είναι τερματοφύλακας, δηλαδή ο τρόπος που ανοίγει το πόδι, τα χέρια κτλ. Και κατάφερε να βγάλει αρκετές τέτοιες φάσεις. Το θέμα που έχει και ο Έμαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό είναι ότι στις στημένες φάσεις και στις εξόδους εκεί υπάρχει ζητηματάκι. Αλλά θα μου πεις, ποιος τερματοφύλακας 19 χρονών δεν έχει ζητηματάκι σε αυτό το κομμάτι? Εδώ βλέπουμε τερματοφύλακες. Ναι, είναι ο Ντοναρούμα όμως. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τον Αρούμα, ναι, ο Τσιλιγκύρης. Ναι. Του λείπουν και καμιά 20 πόντι σε σχέση με τον Αρούμα. Αλλά εντάξει, ποιος τερματοφύλακας δημόσιο στην Ελλάδα 19 χρονών δεν έχει τέτοια ζητήματα. Γενικότερα το παιδί τα πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό ήταν και MVP. Εμένα μου άρεσε ότι σε σχέση με τον Έμαν φαίνεται ότι έχει θράσος, τσαμπουκά και νοοτροπία αυτή που πρέπει για ένα τερματοφύλακα. Γιατί πρέπει να είσαι και λίγο τρελός για να παίξει τερματοφύλακα. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν είναι. Είναι από την Ξάνθη. Ήταν από την. Χρόνια στον Άρη ή πέρσι που φέτος. Ήρθε το Σεπτέμβριο. Α, μια χαρά. Ήρθε ως τρίτος, γιατί δεν είχα τίποτα. Ήρθε ως τρίτος. Το καλοκαίρι έγιναν διάφορα πράγματα. Γιατί καταρχήν, αν δεν έφεγε ο Διαμαντόπουλος, δεν θα ερχόταν ο Τσιλιγκύρης. Γιατί ήταν και το καλοκαίρι, δοκιμάστηκε. Είναι αυτά ότι εγώ τον θέλω, όχι δεν τον θέλω. Όπως φαγώθηκε και ο Ντίνο Αρβανίτη. Ο Ντίνος Αρβανίτη το καλοκαίρι με τον ίδιο τρόπο, επειδή δεν ήταν αρεστός προφανώς στην προηγούμενη κατάσταση. Τυχερό να είναι το παιδί, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αυτός θα παίξει μέχρι να γυρίσει ο Κουέστα. Και μακάρι να φάει του Κουέστα, αν είναι καλύτερος του Κουέστα. Κοίταξε, θα έρθει κι άλλος τερματοφύλακας. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για να πάρει σερί, αλλά έδειξε. Μπράβο, έδειξε ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Σου λέει ότι αν χρειαστεί 1, 2, 3, 5 ματς, είμαι εδώ. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να προσφέρω. Με τον Άρη, να πούμε μια κουβέντα με τον Πάο πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πες και να είναι τον πρωταθλητή. Εξεκίνητο. Και τα πλούχο. Σωστό. 46 μάτσα ήττος ο Πάοκ. Πόσο? 46. Μάλιστα. Απειλή σιγά σιγά τον Ολυμπιακό. Αν περάσει το Καραϊσκάκι χωρίς ήττα, νομίζω πλέον θα βάλει πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ. Εντάξει, το χάσει. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο Βικελίδης. Ναι. Και το πιο. Κοίταξε, άμα το δει, άμα το σκεφτεί, δηλαδή ποιο μπορεί να σε απειλήσει? Ο Άρης. Ο Άρης. Και ο Παναθηναϊκός. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης. Στο ΆΚΑ ο Άρης. Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ θα σου πάρει καμιά σοπαλία, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αν το σκεφτείς, είναι ο Άρης, πέρασες από τον Όφη. Από παντού έχω περάσει. Και από την Τρίπολη πέρασα και από το Περιστέρι πέρασα και από το ΆΚΑ πέρασα παρότι έπρεπε να κερδίσω με την ΑΕΚ. Φίλε, μόνο ο Άρης μπορεί να σε. Έχω μπροστά μου το Καραϊσκάκι. Ή στα play-off μετά. Ναι. Ναι, πάμε. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν είχε πολλά προβλήματα από την ΑΕΛ, η οποία έπαιξε ποδόσφαιρο. Το περιμέναμε ότι δεν έκανε φάση όμως η ΑΕΛ. Έχει 2-3 σουτ και στο πρώτο ημίχρονο
και δύο σουτ μαζεμένα γύρω εκεί στο 49-50. Φώναξε λίγο η τούμπα γιατί υπήρξε ένα τρίλεπτο που η ΑΕΛ ήταν στην επίθεση και από εκεί πέρα. Βάρντα. Έκανε πάλι τα γνωστά του, το χαιρέτησε ο κόσμος, πήγε στα κάγκελα, χαιρετούρε τι φωτογραφίες, έκανε και τσαλιμάκια με την μπάλα. Εντάξει, ο αγαπητός Άμρ. Τι ωραίος είναι. Ο Πάο κράτησε την ιστορία του ανέπαφη, ο Ζήκοβιτς δεν είχε πολλή δουλειά. Δεν μου άρεσε εμένα Χρήστιαν Θεοπίσης βάλει ακόμα ένα παιχνίδι. Και για ακούω όλους. Ακόμα φοράζει τούμπα, εγώ το λέω όμως εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Το λέω από χθες. Μετά τον Άγιαξ βασικά. Μετά τον Άγιαξ, μετά από 2-3 μάτς δεν φωνάζει από το πρώτο. Μπορεί βέβαια ο Μπίσεσβαρ να παίξει του Καραϊσκάκη και να βάλει γκολ και να ξεχαστούν όλα Χρήσανδε. Ναι. Και να λέμε μπεις εσύ, ο οποίος είσαι εντάξει. Ναι. Για τον Πάοκ βαρόμετρο, αλλά και χθες υπήρξαν τουλάχιστον 7-8 φάσεις που άκουσε ο ίδιος τη δυσφορία της Τούμπας. Σε λάθος κοντρόλ, σε λάθος πάσες, σε λάθος ενέργειες στις οποίες δεν μας έχει συνηθίσει ο Μπίσεσβαρ. Δεν μας έχει συνηθίσει. Και ακόμα και στο φινάλε στις καθυστερήσεις του στρώνει την μπάλα στη μικρή περιοχή χωρίς αντίπαλο, λίγο πιο έξω, κάνει μια κεφαλιά, ούτε εκεί μπορεί να σκοράρει, παραμένει χωρίς γκολ ο Μπίσε για 11 μάτς, έχει παίξει και στα 11. Είναι ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι ο Αμπέλ Φερέρα θα τον εμπιστευτεί και στο Καραϊσκάκης και μακάρι από εκεί να ξεκινήσει η ανάκαψη του Μπίσεσβαρ. 7ο γκολ για τον Σβιντέρσκι σε 11 μάτς. Το λες καλό απολογισμό. Δεν είναι εύκολο γκολ, λέω εγώ. Είναι γκολ που πρέπει να είναι δύσκολο. Αλλά απλώνει το πόδι σχεδόν κατακόρυφα. Ένα σπαγκάτο, ένα αέριο έκανε ο Σβιντέρσκι. Ασίστ Βιερίνια που έπαιξε πρώτη φορά βασικό. Το Μαουρίσιο δεν είδαμε πολλά λεπτά, άρα νομίζω ότι δύσκολα θα το δούμε βασικό στο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι θα δούμε Αγκούστο και Μίσιτς που τα πήγαν τη Ρωμαίνη των Αναλογιών καλά. Η άμυνα δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο Ελκαντουρί και πάλι δεν μου άρεσε εμένα. Αλλά παιδιά, ότι δεν μας αρέσει ο Ελκαντουρί δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε κουβέντα και θα είναι πρώτο θέμα του ΠΑΟΚ γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου, γιατί δεν παίζει ο Στόχ. Γιατί έτσι αποφασίζει ο προπονητής. Δεν έχει 2-3 μάτς τη εβδομάδα να μοιράζει τον χρόνο, έχει ένα μάτς τη εβδομάδα και αποφασίζει ποιοι θα παίξουν για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και μπαίνουμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Θα πούμε κι άλλα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Έχουμε και συνεντεύξεις. Έτσι. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μια συνεντεύξουλα. Μαζί μας είναι στην πρώτη ώρα της εκπομπής η κορυφαία συλλογή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να μπει και διαιτητές, αλλά μάλλον. Super League. Θα είναι ανάρπαστη τότε η συλλογή με τους διαιτητές. DK Toys, κυρίες και κύριοι, μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Super League μπορείς να βρεις όλους τους παίκτες που γουστάρισε και το σήμα της ομάδας. Έτσι. Μέσα στη συλλογή dktoys.gr γιατί έχει και άλλες πολλές συλλογές που μπορείτε να βρείτε. Μαζί μας και η Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια και μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, dialog.gr. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνος χώρος εργασίας και ευχάριστο κλίμα και τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Και πριν πάμε στο τελευταίο χορηγό, ξεχάσαμε να πούμε, είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν προλάβανε να το πούνε ο Σταύρος με τον Μπάμπη. Αποφάσισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ το πριμ που θα πάρουν για την νίκη της Λάρισας. Υπάρχει πριμ στον ΠΑΟΚ για κάθε αγώνα όσο η ομάδα είναι στην πρώτη θέση. Νομίζω είναι καλό. Είναι τώρα στην πρώτη. Είναι στην πρώτη θέση. Στο βαθμό. Με τον Ολυμπιακό. Ομικρον πι. Είναι στην πρώτη θέση λοιπόν για τον Ιβάν Σαββίδη. Και το πριν. Να πάει να του πει: παιδιά, πριν δεν έχει. Είστε δεύτεροι. Άλλοι πρώτοι που δεν πάνε. Κατά τι ξέρω έναν. Εγώ πάνω από 2-3 καιρό. Λοιπόν, και αποφάσισαν οι ποδοσφαιριστές το πριν αυτό που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μικρό. Δεν είναι 1000 ευρώ στον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τα πριν του Ιβάν Σαββίδη, να είναι καλά ο άνθρωπος, είναι πολλά χρήματα. Να τα δώσουν όλα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό που αποφάσισαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Παρακινήθηκαν από αυτούς που νιώθουν και ξέρουν την κατάσταση, γιατί προφανώς και ο Μπίσεσβαρ μπορεί να μην ξέρει την κατάσταση ή ο Ίγκασον, αλλά υπάρχουν παίκτες όπως ο Βιερίνια και οι Έλληνες και οι ξένοι που είναι χρόνια ο Βαρέλα κτλ. Άμα είναι 2 χιλιαρικά φίλε από 14, μια χαρά. Παραπάνω είναι, Χρήσανθε. Παραπάνω, άμα είσαι τι παίρνει πριν κάθε εβδομάδα, δηλαδή που είσαι στην πρώτη θέση. Ναι. Παίρνει πριν. Και τόσο καιρό το χάνανε δηλαδή. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα και η Jackson Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και για ιδιώτες και για συνεργεία. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310 93 37 87 και στο ίντερνετ ejectionservice.gr.
Κάντε έναν έλεγχο για να εξοικονομείτε κάψιμο και χρήματα κατ' επέκταση και να έχει καλύτερη απόδοση ο κινητήρας σας, άρα περισσότερα χρόνια ζωής στο αυτοκίνητό σας με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκίνητου σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη συνέντευξη για σήμερα. Εδώ είμαστε. Αλήθεια. Δεύτερο ημίωρο. Ακούσαμε το διάλειμμα λίγο πώς τα μπήγαλη. Χρήσανθε. Κανονικά πρέπει. Γεμίζει τα μαγαζιά που πάει, ε. Ο Μπίγαλη. Μπίγαλη Ρακιτζή. Φίλε με το. Ο Ρακιτζή δεν μ' αρέσει. Ο Μπίγαλη μ' αρέσει. Έχει πει το επικό Κατερίνα, Κατερίνα. Μα γι' αυτό τον φώναξαν. Ναι. Μα γι' αυτό τον φώναξαν. Σωστό. Το οποίο όπως αντιλαμβάνεσαι, το έχω βάλει στη γυναίκα μου. Τώρα τραγουδάει του Αιγαίου τα blues. Ωραίο. Το οποίο έπαιζε στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά γιατί λέει στο ρεφρέν παίξε έλα Απόλλωνα, έλα. Ναι. Έχει κι άλλο τραγούδι. Λέει Κυριακή στο Χαριλάου. Μπαίνει μπάλα μέσα στο πλεκτό. Δεν ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, όχι. Ναι, ναι, Κυριακή στο Χαριλάου μπαίνει. Τούλα υποκριτούλα είναι το τραγούδι. Δεν το ξέρω. Κυριακή στο Χαριλάου. Έπαιζε και... τα μεγάφωνα. Όχι, δεν έπαιζε τα μεγάφωνα. Παρ' όλα αυτά, ο Μπίγαλης είναι ΑΕΚ. Ενώ έχει βγάλει τραγούδι Κυριακή στο Χαριλάου. Και θα συνδέσω τον Μπίγαλη με τον καλεσμένο μας. Να πω λίγο, sorry, ναι. Μέχρι να βγάλουμε τον καλεσμένο μας, να το πω ολοκληρωμένο αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Το ποσό που δώσαν οι παίκτες για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε 100 δραχμές. Μάλιστα. Ενημερώθηκε ο μεγαλομέτοχος για την κίνησή τους, του άρεσε αυτό και έδωσε άλλες 100 ο ίδιος από την τσέπη του, άρα 200 θα πάνε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και 200 από την τσέπη του είναι το μεταξύ, αν δεν το είχε αντιληφθεί. Ναι, αλλά οι άλλοι φίλοι θα μπορούσαν να πάρουν υποδοχή. Σωστό. Σωστό. Ωραία, ωραία. Αυτά, καλή κίνηση. Μπράβο. Περνούμε και συνέχεια. Λοιπόν, ο Μπίγαλης λοιπόν το συνέδεσα τον Μπίγαλη με την ΑΕΚ και τον Άρη. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ΑΕΚ και τον Άρη ο ποδοσφαιριστής, ο πρώην πλέον ποδοσφαιριστής, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Βασίλη Ρόβα. Βασίλη, τι κάνεις? Πού είσαι, ρε Χρύσανθε? Καλημέρα. Εγώ είμαι εδώ, εσύ πού είσαι? Είσαι Αθήνα τώρα ή Θεσσαλονίκη? Γύρισα εχθές το βράδυ, αργά. Εδώ είσαι πλέον, ε? Μόνιμα Θεσσαλονίκη είμαι, ναι. Μπράβο. Ερωτικός μετανάστης. Και εσύ, και εγώ. Και εγώ πήγα. τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε έτσι τα αμικώς ποδοσφαιρικά, να μας πεις, έτσι για όσους δεν ξέρουμε, τι ασχολείσαι εσύ αυτή την περίοδο. Εντάξει, εμείς ξέρουμε. Πέρα από τα ωραία σακάκια που φοράς. Εδώ και 8 μήνες, 9, έχω ξεκινήσει μια εταιρεία με τον Γιάννη Σκοπελίτη, η οποία λέγεται Rosco Company. Είναι τα αρχικά μας βασικά, Ρόβας και Σκοπελίτης. Έχουμε μικρά παιδιά, ασχολούμαστε με μικρά παιδιά, έχουμε βγάλει στο εξωτερικό. Ιταλία έχουμε 2 παιδιά ήδη και έρχονται κι άλλα. Και έχουμε και κάποιους παίκτες στην πρώτη κατηγορία Super League και Ελλάδα και Κύπρο. Και σιγά σιγά με υπομονή, δουλειά και διάρκεια πιστεύουμε να πάμε ακόμα περισσότερο καλά. Το Rosco είναι από το Costco το κινέζικο, έτσι, από εκεί το σκεφτήκατε, έτσι? Όχι, ο Ρόσκο δεν είναι τα αρχικά, Ρόβα και. Το κατάλαβα. Αλλά κατευθείαν εγώ σκέφτομαι του Κινέζου και όλα αυτά. Σου λέω, αμάν τεράστια εταιρεία. Εδώ θα πάμε του παίκτες. Να σου πω από πού κανονικά που έπρεπε να βγει το Ρόσκο. Από του Διούξ, το θυμάσαι το Ρόσκο του Διούξ. Βέβαια! Βέβαια! Βέβαια, έτσι. Λοιπόν, χθες σε είδαμε στο ΑΚΑ και. Εντάξει, εγώ τον Βασίλη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για ποδόσφαιρο, okay, και για Άρη περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι χθες αντιλήφθηκαν πολύ πώς είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής να μιλάει πραγματικά για ποδόσφαιρο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις να λέει επιπλέον στοιχεία για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτό είδα να κάνει σε αρκετές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, είπες για τον Γκάμα, είπες για τον Ματίγια, είπες διάφορα πράγματα και για την καριέρα. Είπα για τον Σάσα. Έτσι. Εγώ σου λέω τώρα κάποια μεμονωμένα πραγματάκια που δείχνει ότι πήγε κάποιος όχι απλά γιατί έχει την ιδιότητα ενός παίκτη που έπαιξε στην ΑΕΚ και τον Άρη, αλλά γιατί ξέρει το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και να κάνουμε κουβέντες για το ποδόσφαιρο, έστω κι αν στο end of the day δεν μας άφησε και τόσο ποιητή να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Χρήσανθε, ναι. Να σου πω κάτι. Έχεις δώσει μια πολύ ωραία πάσα τώρα. Γιατί είναι, πιστεύω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να μιλάς για ποδόσφαιρο όταν πας καλεσμένος σε τέτοιες εκπομπές. Mm-hmm. Δεν πρέπει να βγάζεις την ιδιότητά σου αν είσαι προπονητής, αν είσαι ατζέντης, mm-hmm. αν είσαι οτιδήποτε άλλο είσαι για να έχεις, να βγάζεις τη δικιά σου και να διαφημίζεσαι γιατί είσαι ατζέντης ή γιατί mm-hmm. είσαι προπονητής ή γυμναστής, ας πούμε. Πρέπει να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο, για δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο, τι μειονεκτήματα έχουν και τι πλεονεκτήματα έχει. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το ωραίο της συζήτησης είναι αυτό.
Και όχι να κάθεσαι και να λες π.χ. να μην πεις για ένα παιδί ένα καλό λόγο, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί τον έχει άλλος μάνατζερ. Εντάξει, δηλαδή το Τζιλιγκύρι π.χ. που είναι ένα παιδί νεαρό, ναι, που αναφέρθηκε, γιατί βγήκε και MVP, ναι, γιατί ήμουν στη συζήτηση ποιον θα βγάλουν MVP. Ναι. Αυτό το παιδί θα βγάλετε MVP, ποιον θα βγάλετε άλλο. Μα ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, για μένα. Από πολλές απόψεις άμα το δεις, που σίγουρα όλοι ήταν MVP, γιατί θα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά και εδώ στην εκπομπή σου. Ναι, θα σου βέβαια πω πάρα πολλά πράγματα που άλλαξε ο Ένινγκ, που δεν πιστεύω να τα έχει δει άλλος. Αυτό θέλουμε. Τι άλλαξε λοιπόν ο Ένινγκ και παρουσιάστηκε ο Άρης καλύτερος από την ΑΕΚ? Δύο πράγματα που δεν είχε ο Άρης, που τα άλλαξε ο Ένινγκ κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι έκανε πιο γρήγορη την ομάδα, mm-hmm, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, και δεύτερον, ότι δεν φοβάται να ρισκάρει, και αν δείτε, και πιστεύω δεν το έχετε κάνει ανάλυση, πιστεύω σίγουρα, και δείτε το, είναι ότι δεν φοβάται να ρισκάρει να πιέσει ψηλά 6 με 6, 7 με 7. Mm. Δέστε το και θα καταλάβετε από τι εννοώ. Από το πρώτο ημίχρονο το κάνει αυτό, και νομίζω ότι σε αυτό τον βοηθάει ένας παίκτης που έχει ζητηθεί πάρα πολύ στον Άρη. Γιατί, είναι λίγο τσαπατσούλης τον γκολ, παιδί μου, δεν το έχει τον γκολ τόσο πολύ, αλλά τον βοηθάει η παρουσία του Ιντέγια εκεί. Είναι από τους φόρ. Κάνει τρομερή δουλειά εκεί πέρα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή, μαρκάρει πάρα πολύ, τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα μπροστά το παιδί αυτό. Άσχετα αν δεν έχει βάλει γκολ, για μένα έπρεπε να έχει βάλει 4-5. Έπρεπε να έχει βάλει ακόμα 4-5 γκολ. Ναι, ναι, με τις ευκαιρίες εννοώ που έχει κάνει, mm-hmm, και τις ευκαιρίες που του έχει δοθεί. Γιατί το συζητάγαμε χθες στην ανάλυση στο pre-game στο, ναι, με τον Γιαννίκο, και λέγαμε ότι στις 7 ευκαιρίες κάνει ένα γκολ. Έτσι. Είναι με τον Ολιβέιρα που στις 4 κάνει ένα γκολ. Δηλαδή μπορούσε άλλα 2-3 γκολ να τα έχει. Γιατί τα αξίζει να τα έχει, όχι γιατί έπρεπε να τα έχει. Γιατί το παιδί τρέχει, μαρκάρει, βοηθάει την ομάδα. Που πλέον, αν δεν τρέξει το ποδόσφαιρο το σύγχρονο, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και χθες μου έδειξε ότι ο Ένινγκ έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και φαίνεται ότι δουλεύει σωστά. Ναι. Δηλαδή δείχνει μέλλον. Με αυτόν τον προπονητή η ομάδα, από αυτά που βλέπω. Έτσι κι αλλιώς έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες στην Αθήνα, με τον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε και αυτό το πολύ κακό ημίχρονο με τον Πανιόνιο, και η δυσκολία με την οποία κέρδισε την Τρίπολη, θα ήταν και πολύ ψηλότερο. Δηλαδή, χθες ο κόσμος λίγο άρχισε να τον συμπαθεί. Παρόλο που είναι αίτητος. Έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μάλιστα 2 ισοπαλίες σε γήπεδα που και ο Ολυμπιακός με τον Πανιόν έχει έφερε προχθές. Ναι, ρε Χρυσάνθε, αφού ξέρεις τώρα, ναι, δηλαδή, και ο Άρης πόσο απαιτητικός είναι. Μιλάμε τώρα ανοιχτά. Ο κόσμος του Άρη είναι απαιτητικός. Περιμένει από έναν προπονητή ή από κάθε παίχτη της μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, να σου δείξει πράγματα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα προπονητών που μόλις πηγαίνανε σε μια ομάδα και ξεκινάγανε τη δουλειά τους, τους έλεγε σε 2-3 χρόνια θα φανεί η δουλειά μου. Έχετε υπομονή, προχωράμε. Δεν έχετε υπομονή, δεν γίνεται να συνεργαστούμε. Από ποιον να σου ξεκινήσω? Από τον Ποκετίνο της Τότεναμ που τους είχε πει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές και δεν βλέπετε που την έχει φτάσει? Για τον Γκασπερίνη της Αταλάντα που μόλις πήγε η ομάδα τους είχε πει ότι σε 3 χρόνια θα την έχω Champions League και την είχε από τον δεύτερο? Έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω, αλλά εδώ η Ελλάδα δεν έχει υπομονή. Εγώ... Έπεσε η γραμμή με την υπομονή. Μαρελίζει ξαναπάρε. με την υπομονή. Σου λέει Ελλάδα και υπομονή δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τι λες τώρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, με τον Βασίλη κάνουμε ωραία κουβέντα. Μας άκουσε ο Μαρελής. Ξανακαλεί. Ναι, ξανακαλεί. Οπότε θα τον έχουμε και πάλι σε δευτερόλεπτα μαζί μας. Είμαστε πάντα στην Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Μαζί μας είναι η DK Toys, να κάνω εγώ τη κέφυρα. Με μεταλλικές τάπες, τη συλλογή με μεταλλικές τάπες σε αποκλειστική συνεργασία με την Super League. Ψάχνεις, βρίσκεις και μπορείς μετά να ανταλλάξεις τις μεταλλικές τάπες με τους φίλους σου. Αφού πρέπει να τις αγοράσεις από τα περίπτερα, από τα καταστήματα, από όλα. Θα το δούμε αύριο. Θα το δούμε. Κάτσε να επιστρέψουμε λίγο. DKToys.gr. Βασίλη! Τι έγινε? Είπες υπομονή στην Ελλάδα και είπες η γραμμή. Εντάξει. Δεν γίνεται. Πού σταμάτησα για να μην χάσω εκεί, το σκέψη. Ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή. Εκεί σταματήσαμε. Ότι δεν υπάρχει υπομονή στην Ελλάδα. Λέω ότι στην Ελλάδα. Ακούσατε που είπα για κάποιους προπονητές? Ναι, αυτά ακούστηκαν όλα.
Αλλά είναι εξωτερικό, είναι άλλη νοοτροπία. Είναι άλλη νοοτροπία εδώ στην. Είναι άλλη νοοτροπία, σωστά. Απλά ο Ένικ τώρα, το άνθρωπο, ήρθε Νοέμβριο, θεωρώ. Δεν ξέρει τι προετοιμασία έχει γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρει, π.χ. ότι έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια η ομάδα για να μπορέσει να συντηρήσει την ομάδα. Και έχει πάρει, ότι η ομάδα έχει πάρει βέβαια εργομετρικά, έκανε κατευθείαν, έχει διαφοροποιήσει αρκετά. Σίγουρα, αλλά δεν άλλο η εικόνα, δεν μπορεί να καταλάβει ένας φίλαθλος. Ναι. Άλλο η εικόνα μέσα στην εβδομάδα. Και άλλο η εικόνα από ένα εργομετρικό. Έχει να κάνει μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Έχω δει εγώ ποδοσφαιριστές που στα εργομετρικά τα σπάγανε και στην προπόνηση και στο γήπεδο δεν βγάζανε αυτό που είχαν. Μάλιστα. Οπότε είναι λίγο μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτός ο προπονητής πρέπει να κριθεί από του χρόνου. Mm-hmm. Για μένα, αν συνεχίσει όμως έτσι, όπως βοηθάει την ομάδα τακτικά και που την έχει μια οικογένεια που την είδα χθες στην ομάδα, ήταν φανταστική στον τρόπο με που διαχειρίζονταν τις φάσεις, mm-hmm. που ήταν όλοι μαζί και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πιστεύω ότι θα βρουν και τα αποτελέσματα εκτός έδρας και πιστεύω ότι ο Άρης θα βγει μέσα στην εξάδα. Γιατί είχα πει στο pre-game ότι έχασε δύο παιχνίδια τα οποία δεν έπρεπε να τα χάσει, μέσα στο Βόλο και με τη Λάρισα, mm-hmm. που θα τους στοιχίσουν τη διάρκεια. Κοίταξε, βέβαια ήδη έχει πατήσει στην πέμπτος ισόβαθμος με τον Όφη. Αν κέρδιζε χθες θα ήταν ήδη τρίτος. Εγώ το λέω βάσει το προγράμματο. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι με τη γραμμή. Κουνιέσαι πουθενά, είσαι τι, που είσαι σε κανένα μπαλκόνι. Ναι. Τι, σε μπαλκόνι είσαι, κοιμάται το μωρό. Το καταλάβαμε αυτό. Τον χάσαμε. Τον χάσαμε δεύτερη φορά. Θα πάρουμε μια τρίτη φορά. Μια τρίτη φορά και φαρμακερή για να το ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Μαριλής! Ξανακάλεσε λίγο τον Βασίλη. Γιατί είναι και λίγο περίεργα τα θέματά μας. Επιβεβαιώνεται αυτό που λένε όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Κάλυψη λέει 99% της χώρας. Ναι. Ούτε στις πόλεις μέσα έχουμε χρειάζεται τις γραμμές που πρέπει. Ανεξαρτήτου εταιρείας. Για να μην παραξηγηθούμε. Υπάρχουν πολλοί παραξηγησιάρδες σε αυτή την πόλη. Ότι λέμε πρέπει να το. Ναι, σωστό. Διευκρινίζουμε. Λοιπόν, μένα να έχουμε ξανά τον Βασίλη. Σας είπα και νωρίτερα για την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη και των παιχτών της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δώσανε τα πριμ και άλλο τόσο διπλό πριμ στην ΚΑΕΠΑΟΚ, η οποία αγωνιστικά τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά οικονομικά είναι σε δύσκολη φάση. Είχαμε χθες κρίσανται και την κατάκτηση του ασιατικού Champions League από το Ράσβαν. Έλα ρε Ράσβαν, Ράσβανάρος. Κατακτητής της Ασίας. Ράσβανάρος. Με δύο νίκες, πια ουράβα τώρα. Στη Σαϊτάμα έγινε το δεύτερο του παιχνίδι. 1-0 έχει κερδίσει η Αλ Χιλάλ, 0-2. Πες λίγο ποιους παίκτες έχει. Έχει, έχει τον Κομίζ. Έχει τις Παναγιές στα μάτια. Αυτό σου λέω. Και τον Κομίζ νομίζω έχει. Ναι, αυτό σε βάλει και το δεύτερο γκολ. Πληρώνουν, φίλε. Τι? Πληρώνουν. Στη Σαουδική αποκλείεται. Δεν έχουν λεφτά. Τέλος πάντων. Μπράβο τον Λουτσέσκο. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Με το καλημέρα να παίρνει στο ασιατικό Champions League. Πόσα μάτσα έπαιξε εκεί πέρα. Έπαιξε πολλά. Γύρω στο 8 πρέπει να παίξει. Όμιλοι. Α, έχει τέτοια σκηνικά. Έχει, ναι. Και θα πάρει και το πρωτάθλημα εδώ τώρα. Στην Σαουδική Αραβία είναι. Τον τρώει τον Μπρίγιοβιτς δηλαδή. Τον τρώει τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Τον τρώει. Έχει θέμα Μπρίγιοβιτς επιστροφής. Με αυτόν τον Σβιντερσκι. Μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν νομίζω. Γιατί. Γιατί ρε φίλε, θα μεγαλώσει να έχω και Πρίγιοβιτς και Σβιντερσκι. Δεν θα έχεις και τους δύο. Θέλει ψηλό κορμί ο Φερέιρα. Εγώ λέω ένα από τους δύο θα έχεις. Ναι. Δηλαδή για να έρθει ο ένας πρέπει να φύγει ο άλλος. Όχι, μπορεί να παίξουν και μαζί. Οι δυο τους. Ενώ με φαϊνάλσια αυτά, ναι, τα εντάξει, περίεργα. Ναι. Τα φαϊνάλσια αλλά δεν μπορείς να μείνεις απαθής όταν ακούς ότι υπάρχει ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νομίζω τώρα που μιλάμε για τον Πρίγιοβιτς. Δεν μπορεί να φύγει μάλλον από εκεί. Δεν φεύγεις εύκολα. Ναι. Αν και τα νούμερα του Σβιντερσκι είναι. Φανταστικά, ξαναλέω, 7 γκολ σε 11 μάτς. Εμένα πιο πολύ μ' άρεσε. Θα μου πεις τώρα, δεν σ' άρεσε ο Πρίγιοβιτς. Όχι, φυσικά και μ' άρεσε ο Πρίγιοβιτς. Γιατί η εκτελεστική δυνότητα που. Ο Πρίγιοβιτς είναι ακριβώς το αντίθετο από τον Ιντέγια. Δηλαδή, δεν κάνει τόσες πολλές δουλειές που κάνει ο άλλος μέσα στο κήπεδο, δεν τρέχει, δεν κάνει δεράνι. Αλλά παστελωτής. Και με όλους και δόντους τρόπους. Και με σούτ και με κεφαλιές και με. Εντάξει. Είναι ένα σπορ περιοχής. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Πρίγιοβιτς. Πόσο είναι τα. Περίμενε. Πώς ήταν στον ΠΑΟΚ. Δεν έλεγες ο 27χρονος φόρο, 28χρονος φόρο. Δεν λες τέτοια πράγματα. Ο Σβιντερσκι πόσο είναι, 24. Ναι. Εντάξει, πιτσίρικος. Έφαγε τον Ακπομ, όπως καταλαβαίνετε. Σωστό και αυτό. Να ανεβάσει απόδοση. Προφανώς έχουμε ένα προβληματάκι με τη γραμμή. 29 χρονών είναι ο Αλεξάνδρ. Μάλιστα.
Άρα δεν μπορούμε να το βρούμε ξανά τον το Βασίλη. Ωραία, τα λέγαμε. Ήθελε και την άποψή του για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Γιατί φαίνεται ότι κατέχει το άθλημα πάρα πάρα πολύ καλά ο Βασίλης. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Λοιπόν, είπαμε και για τον Ράσμα Λουτσέσκου, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο και είπε ότι πληγώθηκα όταν έφυγα από τον ΠΑΟΚ και με πλήγωσε περισσότερο το ότι πολλοί είπαν ότι έφυγα για τα λεφτά. Εγώ, παιδιά, είμαι από αυτούς που λέω με βεβαιότητα ότι δεν έφυγε για τα χρήματα ο Ράσμα Λουτσέσκου, ανεξάρτητα αν υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που τον κατηγορούν για φραγκοφωνιά. Την πρόταση την είχε της Αλ-Χιλάλ από το Μάιο. Ναι, ήταν λάθος που έφυγε δύο μέρες πριν την προετοιμασία. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σωστό. Δεν υιοθετώ την έκφραση του Γιώργου Κούδα πριν από μια εβδομάδα που τον χαρακτήρισε προδότη του Ράσμα Λουτσέσκου. Έχω αντίθετη άποψη. Ήταν λάθος μεγάλο που έφυγε στο παραδείο της προετοιμασίας. Αλλά προδότης δεν μπορώ να πω όταν και ούτε θα είναι. Εντάξει, έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, κατούσε τα πάντα για το σύλλογο και σίγουρα δεν έφυγε για τα χρήματα. Θα μου πεις αν είχε μια πρόταση από την Κατοβίτσε με 100.000 θα πήγαινε στην Κατοβίτσε, όχι. Κατοβίτσε. Σίγουρα παίξαν ρόλο. Όλες τις ομάδες την Κατοβίτσε σκέφτηκες. Σίγουρα παίζουν ρόλο και τα 4 εκατομμύρια ετησίως που του δίνει η Αλ-Χιλάλ, αλλά δεν έφυγε για τα χρήματα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι και στην Ξάνθη όταν ήταν του πρόσφερε πάρα πολλά χρήματα η Αλ-Χιλάλ. Αλλά έμεινε στην Ξάνθη. Τέλος πάντων, πετυχημένος είναι ο Ράσμαν και στην Ασία και οι συνεργάτες του. Μια χαρά περνάνε εκεί. Από ό,τι φαίνεται έχουμε προβληματάκι με τη γραμμή. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε στο break. Τώρα όταν επιστρέψουμε θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε, γιατί έχουμε προγραμματισμένη και μια άλλη συνέντευξη. Τι ώρα την έχουμε? 1:05. Ωραία. Με έναν εκ των πρωταγωνιστών του ΠΑΟΚ Λάρισα. Ωραία. Άρα θα δούμε, μας είπε δύο πράγματα. Ήδη μας πρόλαβε και μας είπε ο Βασίλης Ορόβας πέντε πραγματάκια. Μπορεί να το ξανακάνουμε πιο ήρεμα αργότερα. Θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει και το πρόγραμμα σε εμάς. Υπάρχει ωραίο βίντεο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιερίνια που χθες συμπληρώσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Σβιντέρσκι. Εντάξει, συνεχίζει και γράφει ιστορία ο αρχηγός. Νομίζω δεν μπορεί να πει κανείς, Χρήστανθε, είτε είναι φίλος του Άρη, είτε. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει, για τον Παναθηναϊκού, τη Άρη, του Ολυμπιακού, κάτι το μεμπτό για τον Ελλήνο Βιερίνια. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Ο Βιερίνια δεν έχει δείξει κανένα συνάδελφο, ίσα-ίσα. Είναι από τους λίγους παίκτες του ΠΑΟΚ που την χάνει αποδοχή ακόμα και από τον Αριανό. Δηλαδή, αυτό που κάνει. Και αυτό το έχει πετύχει, συγγνώμη να σου το πω, με τη συμπεριφορά του την συνολική. Γιατί όλοι έχουμε τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΞΙΣ έχει κάποιους παίκτες στον Άρη που δεν τους γουστάρει μία, που θα παίξει Μπινελί και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που τους βλέπει με συμπάθεια, αλλά μπορεί να μην το λέει γιατί είναι παίκτες του Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Αντίστοιχα, υπάρχει και τον Αριανό αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που θα ήθελε να τους έχει στην ομάδα του από τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν άλλοι που τους βρίζει γιατί, ναι, γιατί η συμπεριφορά τους είναι τέτοια. Θεωρεί ο Αριανός, έτσι. Δεν το δηλαδή, λέω. Μία εβδομάδα μετά τις εικόνες που είδαμε για να το κλείσουμε, πάμε στο διάλειμμα, μετά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που αγκάλιαζε ο Βιερίνια, ποιο είναι ο παίκτη Παναθηναϊκού. Είναι η συμπεριφορά του συνολικά. Ναι, είδαμε χθες το Μάνταλο να βάζει ένα κόλ με πέναλτι που δεν ήταν και να κάνει τα 1200 κάτι γουλώστα εδώ. Και χειρονομίε και αυτά. Το έκανε Μάνταλε. Το πιο σημαντικό, καλά που μου το θύμισε. Είναι ότι το κάνει στον πιτσιρίκο. Το ότι τρως το πινελίκι από του παππού τη ομάδα γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είσαι ο ηγέτης της ΑΕΚ. Θα τον βγάλει στο τζιλικύρι που τον νίκησε από το σημείο του πέναλτι. Από πέναλτι. Στο τζιλικύρι, φίλε. Να πω ότι έβαλε ένα γκολ από τα 50 μέτρα που και πάλι δεν δικαιολογείται. Τέτοια συμπεριφορά. Να πω ενθουσιασμό αυτά. Έβαλε ένα πέναλτι, βρε Μάνταλε. Και θα βγάλει να λέω την πίεση που τρως τα πινελίκι από του αεξίδε. Όχι από εμά. Και το βγάλει στον πιτσιρίκο. Την προηγούμενη εβδομάδα το πήγε για τον Παναθηναϊκό, πεθαμένο. Ενώ η ΑΕΚ είναι ζωντανή. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας. Απλά για το Βιερίνια να στο τελειώσω, ότι την χάνει αποδοχής ακόμα, παρόλο που δεν συνηθίζεται, ξεσαρχηγός του ΠΑΟΚ με τη χάνει αποδοχής και από τον Αριανό, είναι με τη συμπεριφορά του, τη συνολική και με τις τοποθετήσεις του, που κακά τα ψέματα διαφέρουν από τον μέσο Αριανό ΠΑΟΞΙ. Διαφέρουν, είναι αλήθεια. Διαφέρουν πολύ. Και από ξένους και από Έλληνες παίκτες. Γιατί συνήθως στη μαγιά, και πιο κοντά στον κόσμο έρχεται ο Έλληνας, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν όμως και ξένοι παραδοσιακά που το υπηρετούν αυτό. Οι περισσότεροι ξένοι αδικούνται τη μετάφραση. Που δεν μιλάει τη μητρική του γλώσσα, ενδεχομένως. Στα αγγλικά η μετάφραση. Αυτός όμως επειδή μιλάει και ελληνικά, εγώ το είπα και το έγραψα και μετά το ΠΑΟΚ Άρης, και φέτος και πέρσι, σε αποτελέσματα που ήταν ανάποδα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή έφερε ισοπαλία μέσα στην έδρα του με τον Άρη. Παρ' όλα αυτά ο Βιερίνια βγήκε και μίλησε με σεβασμό για τον Άρη. Και αυτό.
Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παιδί. Και άλλωστε να σου πω και κάτι. Και το παράδειγμα το είπαμε όταν βγήκαν με τις συζύγους τους, με τον Χαριστέα. Πήγανε σε ένα θέατρο και βγήκαν φωτογραφία. Και εκεί που όλοι πλακωνόμαστε μεταξύ μας για τον Πάο και τον Άρη, αυτοί έστειλαν ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα. Και θεωρώ ότι πρέπει σύντομα να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο στον Πάο συγκεκριμένος, γιατί πραγματικά σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερα ακόμα, στο γήπεδο. Α, μπορεί να παίξει ακόμα χρήσανθε τρία χρόνια γεμάτα, να μην έχει άλλο τραυματισμό. Και μετά να γίνει. Όχι, όχι. Ό,τι θέλει να γίνει. Προπονητή, τι μάνατζερ. Δεν ξέρω τι θέλει να γίνει. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε στα αποδυτήριά σου να είναι αυτό. Λοιπόν, να φύγει. Μαζί μας λοιπόν την ώρα και η Jackson Service που σας περιμένει σε νέες ανακοινισμένες εγκαταστάσεις Απόλλων 18 κατ' Τούμπα στον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο injectionservice.gr. Αφορά και ιδιώτες και συνεργεία. Κάντε έναν έλεγχο τον βενζινοκινητήρα σας και αν χρειάζεται επισκευή ή αν χρειάζεται, μπορεί απλά παιδιά να χρειάζεται μια ρύθμιση και βλέπετε διαφορά αμέσως στην κατανάλωση του καυσίμου, άρα γλιτώνετε χρήματα στη τσέπη σας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Με τη δεύτερη συνέντευξη. Έτσι. Επιστρέψαμε. Η πόλη που γιορτάζει σήμερα. Ποια είναι αυτή? Η Κατερίνη. Ναι. Εκπληκτικό είδες. Κουράγιο στους ανθρώπους. Στη Χαλκιδική του Σαββατοκύριακο, στην Ολυμπιάδα πλημμύρισε ο τόπος. Στη Θάσο, εικόνες λες και είχαμε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ. Εδώ, Θεσσαλονίκη, δέντρα, ξεριζώθηκαν. Έχουμε ευθύνες κι εμείς, γενικότερα έχουμε αυτό μαζευτεί. Αυτό βλέπεις που είναι έτσι. Ναι. Είναι πίσω από τα δικαστήρια αυτό. Ωραία. Εντάξει. Α, αυτοκίνητο. Λεωφορείο, το ναι. Διάβαζα νωρίτερα, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τουριστικό λεωφορείο. Λίγο έξω από τον Ισέλη της Μαθίας. Αυτό έδειχνε τώρα. Ήταν μέσα μόνο ο οδηγός, ο οποίος ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Ο άνθρωπος στο λεωφορείο ανατράπηκε. Τουριστικό. Μάλιστα. Γίνεται. Στην κακοκαιρία στην Ελλάδα έχουμε τα θεματάκια μας. Το δρόμο είναι για τα ανάθεμα. Έτσι, έτσι. Και κάτι άλλο είναι, αλλά εγώ θα πω για τα ανάθεμα. Μην το πεις, το είπα μια φορά εγώ αυτό. Εγώ θα πω για τα ανάθεμα. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας. Τον έχουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας, έχουμε μάλλον και θα έχουμε μια ωραία κουβέντα με έναν. Εκ των καλύτερων παικτών της Λάρισας χθες. Πολλή δουλειά σε όλη τη δεξιά πτέρυγα σε αυτό το σύστημα με τρεις στόπερ, άρα ο μπακ είναι full back. Γενικά τα πάει καλά φέτος. Ο λόγος για τον Νίκο Καρανίκα. Καλησπέρα Νίκο, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν πήρατε κάτι από το χθεσινό μάτς. Παρότι δεν κλειστήκατε πίσω, προσπαθήσατε να κάνετε ευκαιρίες, πολλές φορές ο ΠΑΟΚ δεν σας άφησε, είχατε τις δικές σας ευκαιρίες. Τι γεύση σας αφήνει αυτή η ήττα με ένα 1-0 στην Τούμπα? Εντάξει, σίγουρα ανεξαρτήτως αντιπάλου, όταν χάνεις ένα παιχνίδι υπάρχει πικρία για το αποτέλεσμα, όταν δεν παίρνεις κάτι. Όμως θα ήθελα από αυτό το παιχνίδι να κρατήσω τα θετικά και να συνεχίσουμε, γιατί θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία μέσα στην Τούμπα, στην οποία Τούμπα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν θεωρώ ότι όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες τέτοιων παιχνιδιών. Κάναμε ένα παιχνίδι μεστό θα έλεγα, ήμασταν διαβασμένοι στα δυνατά σημεία του αντιπάλου, είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα σκληρά, όπως είπαμε και χθες δεχτήκαμε ένα κρύο τέρμα από μια αδράνεια. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, σίγουρα επιθετικά δεν είχαμε εκτός από κάποια στιμένα, δεν απειλήσαμε, προσπαθήσαμε όμως να παίξουμε. Σίγουρα δεν μένει, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει στο ποδόσφαιρο, ήταν ήττα, συνεχίζουμε όμως. Δεν είδαμε ούτε να πέφτε κάτω, ούτε να κάνει καθυστερήσεις, ούτε να μανουριάζεται, ούτε ναι. Γενικότερα προσπαθήσατε θεωρώ, να πέφτε. Ναι. Θεωρώ, ναι, μου το τόνισαν και χθες ότι είμαστε μια ομάδα η οποία παίζουμε πάντα ποδόσφαιρο και προσπαθούμε να κερδίζουμε οτιδήποτε με την ικανότητά μας και με την ποιότητά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούν όλες οι ομάδες για να ανεβάσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμη πιο ψηλά. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Φάνηκε στην ουσία σίγουρα η εικόνα μας στο γήπεδο. Κανένας παίχτης μας δεν διαμαρτυρήθηκε, κανένας παίχτης μας δεν έκανε καθυστέρηση για τον παραμικρό λόγο. Έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ήταν σημαντική, Νίκο, τελικά στην οικονομία του αγώνα για σας η απουσία του Άρδ και του Κάτσε? Ή πιστεύεις ότι λίγο πολύ καταφέρατε και αντικαταστήσατε τα παιδιά αυτά που και δύο είναι βασικοί στη Λάρισα, και ο Άρδ και ο Κάτσε? Κοιτάξτε,
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και από πέρυσι, αν θυμηθώ όλα τα παιχνίδια μας, είχα τονίσει ότι είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή πίσω, με κοντά τις γραμμές που δύσκολα δεχόμαστε φάσεις από τους αντιπάλους. Αν θυμηθείτε όλα μας τα παιχνίδια και με τους υποθετικά αντιπάλους μεγάλους, όπως ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ίσως όλα τα παιχνίδια χάσαμε πάρα πολύ δύσκολα πέρυσι, και δεν χάσαμε, κερδίσαμε κιόλας πέρυσι κάποιους, στο ένα γκολ, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Είμαστε πολύ δυνατοί στο μεσαίο δικό μας κομμάτι. Από εκεί και πέρα, επιθετικά ο Άρντα με τον Γκάτσε σίγουρα είναι τα παιδιά, ειδικά ο Άρντα, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μας έχει βοηθήσει φέτος και μπορεί με μια φάση να κρίνει ένα παιχνίδι. Ναι. Νίκο, εκεί που η ΑΕΛ ήταν έτοιμη για να ανέβει στην τρίτη θέση, έχει πέσει στην έβδομη. Πώς το διαχειρίζεσαι την ομάδα, γιατί είχατε μια μεγάλη ευκαιρία με τη Λαμία, ένα σκορ που δεν το περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ. Κάναμε ένα σερί πάρα πολύ καλό, με πολύ καλά αποτελέσματα, με ανατροπές. Και είναι λογικό στο ποδόσφαιρο, καμία ομάδα δεν θεωρώ ότι πάει και κάνει 6-7-8 συνεχόμενα παιχνίδια, εκτός από τα μεγάλα ρεκόρ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Okay. Ήταν λογικό κάποια στιγμή, μέρα είναι, μπορεί κάποιοι παίχτες μία μέρα να μην είναι καλά στο σύνολο της ομάδος και να έχεις ένα ατυχές αποτέλεσμα, όπως και ήρθε με τη Λαμία. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες όλες είναι κοντά, το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, βλέπετε ότι ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο, δεν είναι απίθανο. Τα βλέπουμε κάθε Κυριακή. Αν κερδίζαμε τη Λαμία θα μιλούσαμε διαφορετικά. Χάσαμε από τη Λαμία, ήρθε και μία το παιχνίδι μέσα στο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος έκανε μία νίκη, έφτασε και ήρθαν οι ισορροπίες, είμαστε όλοι στον πόντο, δηλαδή η ισοβαθμία ή στον πόντο. Με μία νίκη ή με μία ήττα μπορείς να ανέβεις 5 και 4 θέσεις στη βαθμολογία, έτσι θεωρώ. Ναι. Νίκο, ποιες είναι οι διαφορές του περσινού ΠΑΟΚ με το φετινό, θεωρείς? Εντόπισες κάτι διαφορετικό εσύ και συμπαίκτης σου σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Ράζου? Θεωρώ ότι εγώ αυτό που έλαβα χθες ήταν ότι είχαμε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού είχαμε την κατοχή της μπάλας και δεν ένιωθα αυτό να χαρακτηρίσω ποδοσφαιρικά το πνίξιμο από τον αντίπαλο. Παίξαμε, δηλαδή είχαμε πρωτοβουλία, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο όπως μπήκαμε. Νομίζω ο κόσμος σε κάποια φάση γιούχαρε κιόλας στο... Το τόνισα και πριν, έχεις δίκιο, γύρω 50. Δεν ξέρω αν πήγαν να διαχειριστούν το παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσω μεγαλύτερη πίεση. Αυτό εννοώ. Περάσατε πιο δύσκολα πέρσι, στην Τούμπα? Εντάξει, πέρυσι το παιχνίδι είχε διαφορετική μορφή, γιατί αν θυμάστε ήμουν εγώ αυτός που έκανα μια ασίστ και προηγηθήκαμε στο σκορ και μετά δέχτηκα την κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη με το πέναλτι και μετά το παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετικό. Και πέρυσι δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν σε καλή μέρα με εμάς. Ναι. Γιατί το θυμάμαι το παιχνίδι ακριβώς. Σίγουρα όμως είναι μια καλή ομάδα, σίγουρα διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και δεν είναι τυχαίο να κερδίζεις και να παίρνεις πρωτάθλημα σε μια αγωνιστική περίοδο που έχει 30 και 35 παιχνίδια. Κακά τα ψέματα. Έχετε παίξει, Νίκο, και με τον Ολυμπιακό την δεύτερη αγωνιστική, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ποια είναι η εικόνα σου για το ντέρμπι κορυφής της Κυριακής που έρχεται για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Εντάξει, σίγουρα. Το περιμένεις, πώς το βλέπεις? Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές, με παίχτες πάρα πολύ ποιοτικούς και οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλές πολλά, πώς να το πω, χάνω τη λέξη. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να κρίνουν ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αν γίνει ένα όμορφο παιχνίδι θα υπάρχουν φάσεις πολλές και γκολ και θα κερδίσει ο καλύτερος. Δεν βλέπεις φαβορή δηλαδή? Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορή. Μπορεί να γίνουν όλα. Μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να χάσει, μπορεί να έρθει η ισοπαλία. Θεωρώ ότι είναι και τα τρία αποτελέσματα πάρα πολύ πιθανά. Είναι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή, ισοβαθμούνε, παίζουν για το πρωτάθλημα. Σίγουρα, το αβαντάζ το έχει ο Ολυμπιακός, θεωρώ, γιατί παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι με τον κόσμο του, όπως το αντίθετο θα συμβαίνει και στην Τούμπα. Mm-hmm. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Αλλά και πέρυσι, ποδόσφαιρο είναι, ο ΠΑΟΚ έφυγε από εκείνη τη φορά. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Σωστά. Νίκο, νομίζω ότι η μεγαλύτερη φετινή νίκη της Λάρισας είναι αυτή στο Βικελίδης, με την ανατροπή που έγινε, τον τρόπο δηλαδή που ήρθε κιόλας, γιατί έχει κάνει και μια μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εκτός έδρας. Σε εκείνο βέβαια το παιχνίδι η Λάρισα όντως έκανε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, τις έκανε γκολ. Εκεί νομίζω είχαμε μεγάλη πίεση από τον Άρη.
Είχε και τέσσερα δοκάρια. Δεν συμβαίνει και συχνά αυτό. Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε. Το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι. Όπως είπα πριν, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ναι. Είναι και ο παράγοντας τύχη μέσα. Έτσι. Τα κάτω ψέματα, αν δεν έχεις και τύχη, δεν μπορείς να πας πουθενά. Mm-hmm. Σίγουρα σε εκείνο το παιχνίδι σταθήκαμε τυχεροί. Ο Άρης είχε κάνει πάρα πολλές τελικές ενέργειες. Ευτυχήσαμε εμείς με όλες τις φάσεις που κάναμε να τις κάνουμε γκολ. Και στην ουσία πήραμε το, κάναμε την ανατροπή και πήραμε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όμως δεν θεωρώ ότι η τύχη λένε πάει με τους ικανούς. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά, έχουμε ποιότητα. Η Λάρισα είναι μια ομάδα, ειδικά και από πέρυσι που είμαι εγώ εδώ, έχει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα. Δεν μας αντιμετωπίζει καμία ομάδα σαν μια μικρή ομάδα. Είμαστε μεγάλη ομάδα, έχουμε μεγάλη φανέλα. Στην πόλη μας ο κόσμος ζει και αναπνέει για την ομάδα και σίγουρα είναι μια τεράστια ποσότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρείς ότι η Λάρισα μαζί με τον Άρη, τον Όφη και τον Ατρόμητο, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ θα διαφοροποιήσει λίγο την κατάστασή της, αν και νομίζω ότι και αυτή πρέπει να τη βάλουμε στις ομάδες τις 4-5 που θα παλέψουν για την συμμετοχή στα play-off. Ξάνθη. Την Ξάνθη, εγώ δεν την έχω την Ξάνθη, δεν ξέρω ο Νίκος αν την έχει. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να βγάζω συμπεράσματα. Λέω από πάντα στην καριέρα μου ότι το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, όμως θεωρώ ότι μέχρι τώρα η εικόνα των ομάδων και των αποτελεσμάτων, θεωρώ ότι είμαστε όλοι στα ίδια και θα γίνει ένας δεύτερος γύρος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα παλέψουν αυτές οι ομάδες σίγουρα που είπατε για τις θέσεις που οδηγούν στην εξάδα. Στην ουσία είναι η Λάρισα, Όφη, Άρης 3, ΑΕΚ 4, Ατρόμητος 5. Αν βάλουμε και την Ξάνθη 6, βλέπεις και κάποιον άλλον για τις 4-4. Παναθηναϊκός, ναι. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι. Τώρα δεν μπορώ να γνωρίζω αν μια ομάδα από τις υποτεθέμενα που είχαν 3 πόντους, 4, όπως η Λαμία που έκανε 3 νίκες, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να περιμένεις και αυτό. Ναι. Η Λαμία έκανε 3 νίκες και αμέσως έχει φτάσει στο σημείο. Αυτό έλεγα στο Στέριο πριν. Ότι ναι, δηλαδή η Λαμία βέβαια σε ένα μάτς που η Λάρισα έχει καθολική κατοχή της μπάλας. Ναι. Ευκαιρίες, τη μία πίσω από την άλλη. Ναι. Είναι 0-1 και λες δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει 2-1, ναι, θα το γυρίσει. Και γίνεται 0-3. Μπράβο. Δηλαδή. Και σε ένα μάτς, ναι, και σε ένα μάτς που ο Όφη προηγείται μέσα στη Λάρισα στο 7-0-2, γίνεται 3-2 και μας ακυρώνουν και γκολ του Άρντα να γίνει, να είναι 4-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες αυτές έχουν δείξει ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα κρυθεί στις λεπτομέρειες σίγουρα και θα δείξει στο τέλος. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική πιστεύω ότι θα έχει το πρωτάθλημα ενδιαφέρον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλες τις ομάδες. Νίκο, πάρα πολύ κουβέντα για το VAR. Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε αγώνα, δεν υπάρχει μάτς που να μην έχουμε ασχοληθεί με το VAR. Στο Βικελίδης είχε ωραία φάση. Δηλαδή, είναι ένα πέναλτι που το δίνει και μετά το παίρνει πίσω από το VAR. Δηλαδή, εκεί τη βοήθησε. Σε άλλα μάτς υπάρχουν μάτς. Εσύ, σαν επαγγελματία που χρησιμοποιεί, πώς το βιώνει αυτό, ποια είναι η άποψή σου? Ο πρόεδρος ασχολείται. Πολύ. Δεν ξέρω να μπω σε. Κοιτάξτε, εγώ έχω τη φιλοσοφία μου σαν ποδοσφαιριστής να ασχολούμαι με το αγωνιστικό μου την ώρα του αγώνα και γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο ένας ποδοσφαιριστής να βγάζει σεβασμό και προς τον αντίπαλο και η εικόνα του να είναι όμορφη γιατί είμαστε επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα το VAR θεωρώ ότι είναι, αν λειτουργήσει σωστά, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Αν όλοι που είμαστε σε ένα παιχνίδι και οι διαιτητές και οι ποδοσφαιριστές βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει VAR και το χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις που χρειάζεται, τότε θα έχουμε κέρδος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, θεωρώ, εγώ αυτή τη φιλοσοφία έχω. Μπαίνω στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει VAR. Σαν να μην υπάρχει VAR. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι υπερβολική χρήση το VAR σε όλες τις φάσεις. Συμφωνούμε. Και σε κάποιες φάσεις που είναι έξω από, που φαίνεται καθαρά, δεν πάνε στο VAR. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, γιατί είμαστε ικανείς στην Ελλάδα να το καταστρέψουμε και αυτό, να πούμε ότι δεν βοηθάει, καταλάβατε τι εννοώ. Ικανοί για όλα είμαστε, Νίκο, εντάξει, το έχουμε αποδείξει. Ναι. Το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή ασχολούμαστε τώρα με το VAR και χάνουμε την ουσία των παιχνιδιών. Και γίνονται ωραία παιχνίδια γενικότερα φέτος, είναι αυτό που είπες. Εννοείται γίνονται ωραία παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο είναι πανέμορφο. Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Εμείς προσπαθούμε να το χαλάσουμε με το VAR και με διάφορα δεξιά και αριστερά. Έρχεται ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εσάς με τον Βόλο το Σάββατο. Φαντάζομαι ότι η νίκη είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη για τη Λάρισα, έτσι είναι? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το είπα και χθες.
όπως όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά αυτό θεωρώ ότι εντάξει, δεδομένη στιγμή μετά από χρόνια η αντιπαλότητα των δύο πόλεων θέλετε όλα τα χρόνια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου υπάρχει και είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πρέπει να το κερδίσουμε και για ψυχολογικούς και για βαθμολογικούς λόγους και πιο πολύ για όλη την πόλη, για όλο τον κόσμο μας που πρέπει εμείς με την εικόνα μας όπως κάναμε φέτος να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο, πρέπει να συνεχίσουμε και να ξαναπάρουμε θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο Βόλο για να έχουμε μια συνέχεια καλή στο δεύτερο γύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο, πάντα χαιρόμαστε να σε φιλοξενούμε, κάνουμε ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική. Να είστε καλά. Για εγώ να είστε καλή επιτυχία στη Λάρισα στους επόμενους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Καρανίκα. Νίκο Καρανίκα, ωραία τα λέει. Λάρισας. Γι' αυτό είναι περιζήτητος από τα παιχνίδια. Σε εμάς. Όχι σε εμάς. Στα ενώ στα δημοσιογραφικά γραφεία. Αυτό είναι το λάθος. Δεν περίμενα να χτίσει την άδεια για τις κάμερες για να κάνει δηλώσεις. Εντάξει. Είναι και Έλληνας, φίλε. Νιώθηκε λίγο. Μπορεί να πει και πέντε πράγματα. Ξέρει να προστατεύσει και την ομάδα του. Εντάξει. Λίγο πολύ ξέρει ο ξένος. Μπορεί να πει και κάτι που. Είναι πάντως στην κατηγορία των παιχτών που δεν προκαλεί με δηλώσεις. Προσπαθεί ήδη, είπε. Πρέπει να έχουμε σεβασμό στους συναδέρφους, στις ομάδες. Εντάξει. Βγάλε τον Ουάρντα να μιλήσει. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται και όντως το παιδί αυτό νομίζω ότι έχει πετύχει και πολλά περισσότερα στα τελευταία χρόνια από ό,τι τον περιμέναμε γενικά. Έχει βρει εκεί καλώς την ηθάκη του στη Λάρισα. Αυτό λέω, είναι καλός. Μου άρεσε πολύ και χθες. Καλός είναι γενικά στο πρωτάθλημα και μπράβο, το παλεύει. Εντάξει, δεν είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει, ξέρεις ότι έχει εκεί, θα μπει στο 6, το 7, θα το δώσει στο κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, okay. Είναι ο Νίκος Καρανίκας, παίκτης της Λάρισας, αλλά όπως είπες και εσύ και να μιλάει ξέρει το παιδί και προσωπικότητα φαίνεται ότι έχει και ένας καλός ποδοσφαιριστής, ναι, για το επίπεδο της Θεσσαλονικής ομάδας. Ωραία. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε σχέση με το παιχνίδι χθες ή γενικότερα κάτι, υπήρξε κάτι κάποιο που είπε. Αμπέρ Φερέιρα δεν σχολίασε καθόλου, είπε τίποτα περίεργο αυτός τώρα. Όχι, δεν λέει συνήθως κάτι, πετάει κανένα δύο ατάκες έτσι περίεργες. Όχι, εντάξει, μια χαρά τα είπε. Αφιερώθηκε τον γκολ στον Λέο Ζαμπά με τη φανέλα του μετά τον γκολ του Ζουδού Σβιντέρσκι. Υπάρχει και μήνυμα του Ζαμπά, σε ευχαριστώ κτλ. Εντάξει, καλό κλίμα παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι σας έφτιαξε το κλίμα Πανιόνιος, φίλε, πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει. Κοίταξε, Χρήστατε, το να πήγαινε ο ΠΑΟΚ με μείον 2 και να έχεις στο μυαλό σου ο παίκτης, ο προπονητής, εγώ, ο κόσμος, ο Σαββίδης, ότι μπορείς να πας και στο μείον 5, είναι το μείον 5, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Τώρα, αν και έχει play-off τώρα. Ναι, έχει play-off, αν σου πω κάτι. Εγώ σου λέω ότι διατηρείται το μείον 5. Ναι. Ή πάει στο μείον 2. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Τούμπα. Και οι άλλοι δεν κάνουν καμία απώλεια, ούτε εσύ, που δεν θα γίνει έτσι. Ναι. Και βγαίνει η πρώτη αγωνιστική play-off γιατί γίνει κλήρωση για το πρόγραμμα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άμα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι χειρότερο νομίζω. Ναι. Αν είσαι όμως στο μείον 3 και έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και πας στο μείον 6. Ναι. Άντε κάλυψε το μετά. Δεν καλύπτεται, λέω εγώ. Σωστό. Το μείον 6. Οπότε το ότι πάει ο ΠΑΟΚ ισόβαθμος του δίνει και το περιθώριο και τη ισοπαλία. Νομίζω ότι είναι μια γκέλα. Ισοφάρισε, δεν θα πω με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό τη γκέλα του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι φέτος, που είναι δέκατος και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Μέχρι στιγμής έχει κόψει βαθμούς ο Παναθηναϊκός, αν το δεις. Εγώ λέω, Χρήστανθε, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι η ομάδα που υποσχέθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης, ο Μάρτινς, ο Καραπαπάς και ο Θοδωρίδης. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Ο Θοδωρίδης με τον λες. Είναι ένας βετεράνος καλός. Βετεράνος, πώς το είπε, αγαπητός. Αγαπητός βετεράνος. Πάρα πολύ αγαπητός. Άρα, φίλε, δεν είναι. Και μου λες εσύ να μην λέω ότι ο Ρόουζ το είπε στους παίκτες και όχι στον διαιτητή. Όντως, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλά ματς ευρωπαϊκά στον Αύγουστο. Στην Ελλάδα αγκομαχάει σε κάθε ματς. Μόνο το Βόλο κέρδισε άνετα που άνοιξε το σκορ μετά το 70. Δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Κοίταξε, και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει εύκολη. Με άνοιξε τη Λαμία. Τη Λαμία δεν έχει κάνει εύκολη. Όχι. Δεν έχει κάνει. Είναι, δυσκολεύτηκε και με τον Πανιόνιο. Και με τον Πανετολικό, με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό κλείσε του Χάρου τα δόντια. Δεν κέρδισε αυτή την ΑΕΚ. Καρα δυσκολεύτηκε ενώ προηγήθηκε 0-2. Δεν κέρδισε αυτή την ΑΕΚ που. Αντίκει στον εαυτό του. Αν το σκεφτεί με βάση την εικόνα τη ΑΕΚ όλα τα μάτ, αυτό ο ΠΑΟΚ θα την κερδίσει. Και θα την κέρδιζε πολύ εύκολα αν βάλει το πέναλτι ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Πιστεύω ότι αν βάλει και το 0-2 δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει η ΑΕΚ ποτέ. Αλλά και οι δύο δείχνουν ότι τους λείπουν πράγματα. Τους λείπουν, ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Ολυμπιακός χωρίς Ευρώπη, γιατί πρέπει να το συνυπολογίσει αυτό. Εννοείται και αυτό θα σου λέγα, ότι την Τρίτη παίζει τότε με Ολυμπιακός. Δηλαδή ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Ναι. Η Τότεναμ του Μουρίνιο πλέον με αλλαγή ψυχολογίας, καμία ελληνική ομάδα, Χρήστανθε. Ακόμα και η Ιταλική και η Ισπανική. Στην πορεία, ναι. Στην πορεία του πρωταθλήματος όμως δεν θα υπάρχει. Ναι.
Γι' αυτό είναι μεγάλη γκέλα αυτή του παραδοσιακά, πανδημία. Ακόμα και οι ιταλικές και οι ισπανικές ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις αγγλικές. Ειδικά στην Αγγλία. Παίζουν άλλο ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα σου πω το εξής, ότι ναι, μεν η Tottenham θέλει να πάρει το παιχνίδι για να προκριθεί κτλ. Από την άλλη, όμως, ξέρεις ότι όλοι οι Άγγλοι είναι αυτό το παράδοξο που κάνουν. Έχουν πολύ πιο σημαντικό στο μυαλό τους την Premier League από ότι το Champions League. Ναι, όμως, επειδή τότε να μην είναι στο μείον 20 από την κορυφή και δεν είναι στο μείον 2 να πει ότι πάμε για πρωτάθλημα, θα πέσει όλο το βάρος στο Champions League. 1-0. Και επειδή ήταν τρομακτική τότε να στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου είδε το μάτς κόντρα στη West Ham. Προηγήθηκε με 0-3. Δηλαδή ο Μουρίνιο όντως έχει φέρει μια νέα αύρα. Ο Ολυμπιακός να παίζει Τρίτη στο Λονδίνο και Κυριακή το ντέρμπι, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μάρτινς, για τον οποίο άρχισαν τα όργανα. Θα βάλει εμένα να παίξω στο Λονδίνο. Ας φάω αν, και 4, αν βάλει ένα, μπορεί να φας και 5. Ας φάω 5. Βέβαια, τότε και οι φίλοι του Ολυμπιακού λένε, άστην την Ευρώπη, άλλο ρήμα χρησιμοποιούν, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, συγγνώμη, να πει κανένας γιατί έχασε την Τότεναμ. Όχι, το μάτς, μπορεί, το να γίνει, μπορεί να γίνει κουβέντα όμως αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και από το Europa League. Ναι, θα σου πω το εξής. Το μάτς λοιπόν στο οποίο πρέπει να ρίξει προσοχή ο Ολυμπιακός είναι το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Αυτό πρέπει να κερδίσει. Δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει. Εκτός αν πάρει βαθμό ο Ερυθρός Αστέρας. Αν πάρει βαθμό και τελειώσαμε, ναι. Όχι, δεν τελειώσαμε. Πόσο πάει. Πάει στους, έχει τρεις ο Ερυθρός Αστέρας. Τρεις δεν έχει. Και έναν έχει ο Ολυμπιακός γιατί πήρε την ισοπαλία με την Tottenham. Αν λοιπόν ο Ερυθρός Αστέρας πάρει ένα βαθμό με την Bayern, να σας υποθέσω, πάει 4. Πρέπει μετά ο Ολυμπιακός να κερδίσει 3-0, 3-1, 2-0 για να περάσει. Νομίζω έτσι, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Στα μεταξύ τους δεν είναι πρώτα. Ναι, πάντως ξεκινάει η κουβέντα από τα μέσα του Ολυμπιακού για τον Μαρτίνς. Καλά, πάντα ξεκινάει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι κρίσιμη εβδομάδα και για τον. Ο Μάρτινς θέλει, δηλαδή, συγγνώμη, σε αυτό τον γκολ δηλαδή, που βάζει ο Πανιόνιος. Τρεις ο Ερυθρός Αστέρας, έναν Ολυμπιακός. Μπράβο. Ο Μάρτινς θέλει για τον γκολ που το τρώει στο κέντρο της εστίας ο Σα. Φιλέ. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια ο Πιτσιρικάς, μπαίνει ανάμεσα στους δύο, κάνει ένα ωραίο κοντρόλ, κόβει ωραία την μπάλα και κάνει ένα σουτ στο κέντρο της εστίας. Ναι, αλλά έχει κάνει ένα βήμα δεξιά. Γιατί? Γιατί έτσι του έρχεται την ώρα. Τι κάνει βήματα δεξιά. Ο κόρπος πήγαινε δεξιά. Ο Σα πήγαινε δεξιά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πάντως, μιλώντας για προπονητές, Χρύσανθε, υπάρχει η αλλαγή στον πάγκο της Ξάνθης. Τι? Ο Κίκο Ραμίρες. Όχι, ρε φίλε. Μας αποχαιρέτησε. Γιατί, ρε φίλε. Ο ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Κίκο Ραμίρες. Το ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια. Πάει και η μεταφράστρια. Το κοριτσάκι αυτό το ωραίο, το μελαχρινό. Μπορεί να πάρουμε πάλι. Ποιον? Ισπανό. Να πάρουμε. Να πάρουμε, Ξάνθη. Να πάρουμε, ρε φίλε. Για να ικανοποιήσει και εσύ να, να βλέπει τη μεταφράστρια. Ο Ζήση Βρίζα θα φέρει. Ορίστε. Ο Βρίζα θα προτείνει. Μάντζερ δεν μπορεί να προτείνει όποιο θέλει. Μπορεί να φέρει ο Μαρσέλο. Μαρσέλο. Και αυτό Ξάνθη. Ο το Ρωσίδης. Να έχει τα κονέ εκεί στην Ξάνθη. Ή ο Διαμαντόπουλος να πάει τον Παντελίδη. Ο Σάββας Παντελίδης στον Με Σάββα Παντελίδη δεν θα υπάρχει όμως η μεταφράστρια. Δεν υπάρχει. Άρα Ισπανό Πορτογάλο μα βολεύει. Δεν πάει ο Σάββας πιστεύω στην Ξάνθη. Δεν πάει. Δεν πάει γιατί δεν πάει. Δεν πάει. Είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά. Δηλαδή ο Σάββας έχει ένα, θέλει ο Σάββας, ένα δηλαδή. Κασέ 200+. Τι 200+. 200.000+. Ο Σάββας. Ο Σάββας παίρνει. Και μετά μας πήρασαν τα, τα χρήματα του Άγγελου. 200.000 ευρώ, όχι 1,5 εκατομμύριο. Η διαφορά είναι στέριο. Το 1,5 εκατομμύριο με τα 200.000. Το ξαναλέμε, Χρυσάνθη, είναι όλο το πακέτο με τους συνεργάτες του. Για όλο το συμβόλαιό του. Και για όλο το συμβόλαιό του. Μέχρι τέλος. 250. 300.000 και έβγαινε σύνολο του Παντελίδη το χρόνο. Με τους συνεργάτες του κτλ. Ναι. Γυμναστή, αναλυτή, βοηθό. Εντάξει, πολλά είναι. Πολλά είναι το 1,5. Πάρα πολλά είναι το 1,5. Του Άγγελου Βίλη θα ήταν γύρω στου 300 όμως. Περπατάει στον δρόμο και παίρνει μια πινακίδα μπροστά της. Το έχεις προσέξει. Ναι. Και έπεσε, λέει, ένα αυτοκίνητο από γέφυρα. Γκρακ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο και στο μπάσκετ. Θα έχουμε ρεπορτάζ και για τις τρεις ομάδες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο που είναι τέταρτο. Χρήσατε. Σου έχω και ατάκα ρεπορτάζ Άρη, ποδοσφαιρικό. Από ομιλία Ένινγκ πριν από λίγο στα αποδυτήρια του Άρη. Αυτό που είπε ο Ένινγκ ήταν ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα και αντίπαλο για την νίκη. Είμαι χαρούμενος, είπε στους παίκτες του, γιατί ακόμα και με 10 παίκτες παίξαμε αυτά που δουλέψαμε στην προπόνηση. Αισθάνομαι ότι μας στέρισαν τους 3 βαθμούς σήμερα. Αλλά πρέπει το επόμενο μυαλό μας να πάει στο επόμενο μάτς. Το μυαλό μας να πάει στο επόμενο μάτς, στο παιχνίδι με τη Λαμία. Αν παίζουμε έτσι σταθερά σε κάθε παιχνίδι, θα παίρνουμε και τους βαθμούς και τις νίκες. Και η ομιλία αυτή του Ένινγκ έγινε γιατί διαπίστωσε ότι υπήρχαν πάρα πολλά νεύρα
από τον διαιτητή. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, ξέρετε, πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε και λέμε εμείς, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας διαιτητής από τα απλά κρατήματα σε μια φάση μέχρι τα σκληρά μαρκαρίσματα. Γενικότερα δεν είναι μια φάση πέναλτι ή ένα offside ή οτιδήποτε άλλο που θα κριθεί ένας διαιτητής, αλλά γενικότερα συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές μέσα στο γήπεδο. Έχουμε τον συνάδελφο. Έχουμε τον συνάδελφο, κάτσε γιατί είναι. Παράλληλα με ειδοποιούν ότι έχει ανεβάσει Instagram ο Καρυπίδης, φίλε. Δεν πειράζει. Οπότε εγώ θα να δώσω τον συνάδελφο. Όχι, εγώ θα δώσω τον συνάδελφο στον αέρα. Καλημέρα! Γεια σας παιδιά, τι γίνεται. Πού Κώστα, είσαι, έχεις Κώστα. Έχεις την υποχρέωση να κάνεις το 3 στα 3 για τη Θεσσαλονίκη. Στέργιο δικαιώθηκες, είπες 1 στα 3 θα κάνουμε. Δεν περίμενα τον Άρη. Αλλά τον πόντρα στον Άσο στο 2.60 την Κυριακή, γιατί είδα ότι μάλλον θα κερδίσει, είπα. Και εγώ στο 2.85. Ωραία. Ο Ηρακλής τα κάνει σήμερα. Και εγώ στο 2.41. Δεν χαλούσε ποτέ ο Άρης έτσι όπως με είπε. Με Μποχορίδη. Στέργιο μου, στέργιο ναι. μου. Με Μποχορίδη που να κάνει, Κώστα, είναι μια άλλη ομάδα. Με το Μορέιρα 35 λεπτά στον πάγκο. Τι. Ποιο Μορέιρα. Το καλύτερο παίκτη του Περιστερίου στο ξεκίνημα. Ήταν απίθαρχος. Τι γελάς. Σωστό. Κάρφωνε δυνατά την μπάλα. Φίλε, τη μία φορά παραλίγο να φάει τεχνική ποινή στο κάρφωμα. Κώστα, ναι, Κώστα, είχε 4 φάουλ αν δεν το πρόσεξες. Τον έκαναν παρατήρηση επειδή κρεμάστηκε από το Στεφάνι. Βέβαια. Τι νομίζεις. Κώστα, πες μας λίγο τα δεδομένα για τον Ηρακλή. Πώς είναι η ομάδα, τι περιμένουμε, τι περιμένετε. Όπως μου είπε κάποιος ουδέτερος παρατηρητής, η διαφορά θα πάει ανάλογα όσο θέλει ο Παναθηναϊκός. Έτσι μου είπε κάποιος. Όμως εγώ πιστεύω ότι θα διαψευστεί. Ναι. Τι, ναι. Θα πάει όσο θέλει ο Ηρακλής. Εντάξει τώρα αυτά τα μάτς, ξέρετε όλα αυτά τα μάτς πώς είναι. Ναι. Μια καλή προπόνηση για το επόμενο λένε, αλλά εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις, μπάσκετ είναι. Ναι. Κώστα, το πρώτο μήνυμα που λαμβάνω από φίλο Αριανό, ναι. οργανωμένο οπαδό του Άρεος, ναι, άντε ρε ναι. κομπλεξική κούση, και καλά εντάξει, σε κάνει. Άμα ψαρώνει, καλά με κάνει. Αφού είναι ψάρι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα. Επίσης να πούμε... Φοβερός Μποχορίδης, φίλε. Ας το Μποχορίδη να μας πει. Γι' αυτό είναι, έκανε διαφορά. Σας είχα πει. Σας είχα πει ότι ο Άρης με τον Μποχορίδη είναι άλλη ομάδα, δεν σας το είχα πει. Μας το έχεις πει, ναι, Κώστα. Σας το είχα πει. Εσύ χρειαζόταν να μας το πεις, δηλαδή, το ξέραμε εμείς. Εφαινόταν, τέλος πάντων το είπα και εγώ. Ωραία. Τώρα, αν πάρει και τον Μπράουν, θα είναι πάλι τελείως άλλη ομάδα. Γιατί αυτός ο Τάλτον, φίλε, πάλι παραφωνία ήταν. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι παίζανε να κερδίσουν και αυτός έπαιζε να χάσει. Όπως είπε ένας φίλος μου οργανωμένος από εδώ του Άρη, όχι ο φίλος που στέλνει μηνύματα, ένας άλλος. Ναι, ναι. Ο Μπράουν μπροστά στον Τάλτον είναι σαν τον Γκάιρι Άιρβινγκ. Καλώς είναι αυτός, Κώστα. Παιδιά, καλός είναι. Στα βίντεο καλός είναι. Καλός παίκτης. Κάτσε, αυτός έπαιξε και εδώ, γι' αυτό σε ρωτάω. Κουτροβάλας, ναι, έπαιξε τον Κόρυβο. Τον ξέρω σαν παίκτη, είναι καλός, αλλά χρήσατε τώρα, ξέρεις τώρα στα βίντεο. Και ο Τάλτον καλός ήταν ο καημένος. Που έκατσε ένα μήνα να έξω ότι θα φύγει. Ναι. Και έπαιξε. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση τώρα έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία αποτελέσματα σύνοτι ήταν καλά για τον Άρη, ότι έχασε δηλαδή η Λάρισα και τα λοιπά και το Ρέθινο και ο Πανιόνιος. Νομίζω το θέμα της, είναι της ότι η Λάρισα ήταν η πιο σημαντική ήττα, γιατί σωστά, θα μπορούσε να κερδίσει. Απλά. Το θέμα η Λάρισα χρήσανθε είχε 7 στα 40 τρίποντα. Ωραία. Και ο Άρης είχε 2 στα 26. 7... Ο Άρης είχε τον Μποχορίδη που έκανε μπασιματάκια όμως, ναι, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Σωστό. Λοιπόν, οπότε εγώ τώρα πιστεύω ότι θα ανεβεί ο πύχης για την παραμονή. Οπα. Θα περάσει το 8. Γιατί αυτό είναι θέμα. Δεν ήταν 10 εξ αρχής. Εγώ νομίζω στο 10 είμαστε. 9 είναι πάντα. 9 είναι πάντα. Τώρα όμως που έγινε, μια τώρα που έγινε μια νίκη του Πανιωνίου μες στον Ηρακλή, μια νίκη της Λάρισας μες στον Κολοσσό, μια νίκη του Άρη επί του Περιστερίου. Δεν νομίζω ότι το υπολόγιζε κανένας. Γιατί κακά τα ψέματα, οκ, το Περιστέρι είναι το Περιστέρι, αλλά σωστά, έχω την εννοείται. Αίσθηση ότι είναι ο Ολυμπιακός φέτος το Περιστέρι. Κάτι τέτοιο είναι. Εκτός, σωστά. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι ο Προμηθέας. Α, ωραία. Εντάξει, είναι η τρίτη ομάδα. Εγώ πάντως Κώστα... Ο Προμηθέας είναι το Περιστέρι. Ναι. Τον Ηρακλή στο 25,5 θα προτιμήσει ο Ηρακλής. Γιατί Κώστα τόσο πολύ. Ρε φίλε Παναθηναϊκός, έκανε 2-3 νίκες. Θα επιλέξω Ηρακλή. Μισό λεπτό. Θα σας πω εγώ ακριβώς. Πείτε μου λίγο, ο Παναθηναϊκός πού παίζει η Ευρωλίγκα.
και γενική είσοδο 1 ευρώ. Γεμάτο το γήπεδο. Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Μας φοβάται, μας φοβούνται. Κώστα. Μας φοβούνται. Το βάζει ένα τρέμει ευρώ. Τρέμει ο Γιανακόπουλος. Όχι, υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Το 1 ευρώ το βάζει πάντα με τον ανύπαρκτο, Κώστα, να ξέρεις. Για πονό, Κώστα, εγώ, συνάδελφο, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ, γιατί μιλάς σιγά. Πριν μιλούσε ο Ρόβα σιγά, γιατί όντως είχε ένα μωρό 7 μηνών δίπλα. Εσύ γιατί μιλάς σιγά, να μην σε σκουντίξει η Σβετλάνα. Είμαι στο εστιατόριο της ομάδας και τρώει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Βγες έξω, πέρατε. Κώστα, βγες έξω. Έξω, είμαι στο μπαλκόνι και η ομάδα τρώει μέσα. Δεν μπορώ να φωνάζω. Για να καπνίσεις πήγες πάλι. Όχι, ρε, έξω στη βεράντα με σε ένα φοβερό ξενοδοχείο εδώ που είμαστε. Σε ποιο, απίστευτο. Σε ποιο. Δεν μπορώ να κάνω. Κάνε. Ηρακλάρα, κάνε. Athenaum Luxury Suites. Ωρε, φίλε. Πολύ καλό. Σε Luxury Suites πήγες και μένεις. Θα σε έχουμε ναι, Κώστα αύριο κοντά μας ή θα μείνεις κανένα δίμηνο στην Αθήνα. Όχι, έχει θέμα αύριο, φίλε. Για πες. Αύριο έχουμε σημαντικό θέμα. Έχουμε την παρουσίαση της χορηγίας της ΕΚΟ. Θέλω και εγώ να έρθω. Να έρθεις, γιατί ήδη ένας φίλος του κανόνισε να έρθει. Τον κανόνισα εγώ δηλαδή. Ναι. Ναι, βέβαια. Να έρθω κι εγώ. Να το παρουσιάσω. Προλαβαίνεις. Έχουμε τέτοιο φίλο, όντως. Έχουμε παρουσίαση ΕΚΟ του ΕΣΑΚΕ. Ωραία. Να πάω στο Γαλατσόπουλο λίγο. Τώρα που κέρδισε ο Άρης, μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να έρθω. Και αυτός χαρούμενος είναι. Θα το έχουμε αύριο, θα το καλύψουμε. Ναι, γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ και γιατί είδες τώρα πως γύρισε το κλίμα. Οι ποδοσφαιριστές διώσαν το πριμ, λέει, στην ΚΑΕ. Βέβαια. Και άλλο τόσο ο Ιβάν. Και ο Ιβάν Σαββίδης και τα λοιπά. Μια χαρά είναι. Ωραία. Άρα Ηρακλής είναι δύσκολα τέτοιο. Πες μας λοιπόν, γι' αυτό σε θέλαμε, γι' αυτό σε βγάλαμε βασικά. Το ειδικό στοίχημα ποιος είναι πρώτος Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα παίξουμε Στέργιο. Δεν ξέρω Κώστα, είναι δύσκολο. Άρη θα παίξουμε ρε φίλε. Αυτοκράτορα. Όχι, Άρη θα παίξουμε. Άρη. Πάω και Ηρακλή θα παίξουμε. Τι? Αλλά, ο Άρης θα περάσει όλους. Ποιος θα σπάσει πρώτος λόγω οικονομικών, ο Ηρακλής ή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν θα έχει πρόβλημα οικονομικό νομίζω. Έτσι λες εσύ. Με Ιβάν. Η επόμενη αγωνιστική ποια είναι, μπορείτε να μου πείτε. Η επόμενη αγωνιστική μου ο ΠΑΟΚ παίζει μέσα στον Πανιόνιο. Πολύ κρίσιμο. Ο Άρης παίζει μέσα στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Άρης, φαγουά. Επίσης πολύ κρίσιμο. Με το Λαύριο. Ήτα πάλι. Σε πιάνω την άλλη αγωνιστική Κώστα, να ξέρεις. Λοιπόν, ζούμε όλοι για το εξής. Πείτα πάλι. Ναι. Πέρα θα πάμε μέσα στον καλεσμένο το επόμενο. Άκου λίγο Κώστα, θέλουμε το σχόλιο σου για την επική κολοτούμπα που κάνατε με τον Γκάρετ. Εμείς κάναμε κολτούμπα. Βέβαια, ρε φίλε. Τον βρίζατε το παιδί. Παραλογισμός. Καλά, και εσύ και το δέχεσαι, ρε φίλε. Όχι, δεν με κάνετε αυτοκίνητο. Είναι. Όχι, είναι χαμηλοτάβανο το σπίτι. Όχι, το αυτοκίνητο δεν είναι καλό. Όχι, το ένα, όχι, το άλλο. Ήθελε να φύγει. Πώς έμεινε το παλικάρι. Αυτό να ψάχνουμε άλλον παίκτη τέλη Νοεμβρίου. Ναι. Και μέχρι να έρθει να προσαρμοστεί, να κάνει ένα ράνι, κρατάς αυτόν που τον ξέρεις. Ωραία. Γράψτε το λίγο. Σε ένα μήνα θα φύγει μόνος του. Δεν βρήκε ομάδα Κώστα. Όχι φύσατε, δεν είναι αυτό. Δεν τον αφήσατε τι. Δεν είναι αυτό, όχι. Τι είναι, πες μας φίλε, περιμένουμε από σένα. Βρήκατε κάθε Αμερικανό, κάθε Αμερικανό, θες να το φωνάξω τώρα εδώ που είναι. Ναι, φώναξα τον, του με και να βγάλει το. Να βγει μέσα από το τηλέφωνο, να σε φύγει. Δερασάρ με μούρμουρς. Να μου ξεκινήσει, όχι, εγώ το στηρίζω το παιδί. Γιατί η συμπεριφορά σας δεν ήταν καλή απέναντί του. Η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή απέναντί μας. Όπα! Τι? Η ψυχολογία του παίκτη δεν είναι καλή να λες τέτοια πράγματα. Ποιος είναι, περίμενε λίγο, μην κλείσεις. Ο Νίκος πρέπει να είναι. Ναι, γεια σας κύριε Μοσχοβίτη. Γεια σας. Δεν είναι, ξέρετε, το παιδί ο κύριος Γκάρετ. Είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Πες λίγο. Ο Ντιν Γκάρετ, ποιος Γκάρετ. Άλλο περιβάλλον το ένα, άλλο περιβάλλον το άλλο. Σωστό! Έτσι, το εξαιρετικό περιβάλλον, οι παροχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στους αθλητές. Από αυτό άλλο τίποτα δεν είναι. Κυρίως αυτό. Τόσο πολλές. Τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Από παροχές άλλο τίποτα. Κυρίως αυτό. Έτσι. Και σωστά μου λέει, επανέρχεται Κώστα ο οργανωμένος οπαδός του Άρεος. Ναι, ναι. Και λέει ότι για τη νίκη της Λάρισσας στον Κολοσσό, Κωστάκι, και της Ρόδου στον Ιωνικό, δεν έκανες το ίδιο σχόλιο αν έπαιζε ο Μορέιρα ο αντίστοιχος. Έχει δεν δίκιο. Δεν με ρωτήσατε. Καλό. Όντως. Καλά. Σε ευχαριστούμε Κώστα. Σ' αφήνουμε να φας. η Κουάλα Λουμπούρ γενικά κλαίει αυτές τις μέρες, παιδιά. Τι καλό σας έχουμε μαγειρέψει, Κώστα. Εδώ τώρα ξέρεις το μένου της ομάδας. Ωραία. Κοτόπουλα, ρίζια. Ναι, ρίζια και αυτά. Ευχαριστούμε Κώστα. Καλή μαύριο. Θα βγεις τέτοιο το βράδυ να μας δώσεις κανένα στοιχείο μετά τις 25+.
Εγώ λέω δεν θα, εγώ δεν θα, δεν θα φύγει τόσο πολύ, πιστεύω. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ωραία. Ουδέν σχόλιο. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τα λέμε σε μια εβδομάδα που θα γυρίσεις. Άντε, γεια. Μετά το μάτς, άντε, γεια. Νικό. Εσύ πιστεύεις θα φύγει 25 πλάς. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο το μάτς είναι. Ναι, ναι. Εδώ Άρης, ρε φίλε, μέχρι το 30 ήταν ισόπαλος. Έχανε 2 πόντους, 3 και έχασε 26 το τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει. Νίκο, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Βάζει πολύ, ναι. Μεγάλη κίνηση στο ποδοσφαιριστό του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαβίδη. Είναι σημαντικό, δηλαδή. Ναι. Ιβάν δεν είναι μεγάλη, φίλε. Τόσα εκατομμύρια έχει. Ρε φίλε, εντάξει. Τι? Δεν είναι υποχρεωμένο να δίνει. Δεν είναι υποχρεωμένο. Εδώ πληρώνει τα δεν πάντα. Δεν είναι πανάκιο θα δίνει ο Ιβάν. Εδώ δεν πληρώνει τα πάντα στον μπάσκετ, ρε φίλε. Τι άλλο θες. Είναι πολύ ζωτική σημασία χρήματα. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ποσό. Γιατί η ΚΑΕ προφανώ τώρα ξέρει ποσό. Να το πούμε. Δεν είναι για να το πούμε. Δεν είναι για να το πούμε. Είναι ένα ποσό το οποίο πάντως ας μείνουμε σε αυτό. Όχι απλά βοηθάει δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ουσιαστικά δίνει μια προοπτική για τον επόμενο μήνα, δίμηνο τέλος πάντων για την ομάδα. Γιατί η κατάσταση εκεί ήταν. Άρα είναι πάνω από 30 και κάτω από 100. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να το πάμε στα μάτια. Είναι ένα ποσό το οποίο. Έλειπε. Είναι έλειπε, όχι απλά έλειπε. Καλά, το ποσό που λείπει είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Okay. Αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ πρέπει εδώ μέχρι το τέλος του μήνα να καλύψει το κομμάτι που έχει να κάνει με τη φορολογική ασφαλιστική κινητικότητα, να δώσει χρήματα στην ομάδα και να δει να κάνει και με τον πάνω του Κρουμπάλ. Με αυτά τα χρήματα νομίζω ότι μπορεί να καλύψει πολλά από αυτά τα προβλήματα που έχει τώρα. Δηλαδή να ξαναέχει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, να δώσει χρήματα στην ομάδα και να τελειώσει το θέμα του μπαν που είναι σε ισχύ. Βλέπω ένα παραπάνω λόγο, Νίκο, και τα παιδιά του μπάσκετ να κάνουν κερκίδες στη 4. Όσο πάω και είναι πρώτος και παίρνει νίκες και έρχονται πριν. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από αυτό, είναι ένα ακόμα δείγμα του ότι η μεγαλύτερη μάζα της οικογένειας του ΠΑΟΚ έχει καταλάβει ότι το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολα και πρέπει ο καθένας, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές από το καλοκαίρι, ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί. Δηλαδή, ο κόσμος τι μπορεί να κάνει, να βρεθεί στο κήπεδο όσο μπορεί περισσότερο. Το έκανε με τον Τίχο. Ήταν καλή έδρα με το ρεύμα. Συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ. Υπήρχε κόσμος που έμπαινε μέχρι και στο πρώτο δεκάλεπτο. Βέβαια, χάσανε το μεγάλο σερί, αλλά το παρατάκι είχε αυτός που είχε με τον ύφεστο. Και κάποιους παραπάνω, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ. Και επίσης είναι σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια ότι έχει και πολύ καλή άβρα το γήπεδο για την ομάδα. Πολύ καλή. Είναι μια ομάδα που, ναι, οκ, okay, δεν είναι ότι βλέπουν κάτι το φοβερό οι περισσότεροι, έτσι. Και εκτός από αυτό, όσον αφορά το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών και μετά και τη συνάντηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα, υπάρχει μια γενική κινητοποίηση που δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι να πάμε στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα. Υπάρχει μια γενική κινητοποίηση στήριξης στην ΚΑΕ, η οποία αποτυπώνεται με διάφορα πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση των ποδοσφαιριστών μπορώ να καταλάβω πού ξεκίνησε ο ποδοσφαιριστής, έχει το μυαλό, που είναι πολύ κοντά στην ΚΑΕ και αντίστοιχα και η κίνηση από τον Ιβάν Σαβίδη τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το επόμενο βήμα στήριξης για αυτό που λέμε, ότι δηλαδή έχουν καταλάβει οι περισσότεροι ότι για να βγει η χρονιά στο μπάσκετ φέτος πρέπει ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βγαίνει ένα σημαντικό ποσό που πηγαίνει στα ταμεία της ΚΑΕ για να συνεχίσει να μην έχει προβλήματα στην καθημερινότητά της όσο μπορεί για ένα διάστημα. Ωραία. Έτσι. Γιατί ξαναλέω δεν είναι χρήματα που δίνουν τη λύση στην οριστική, αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι βοηθάνε αρκετά και δίνουν έτσι ανάσα στην ΚΑΕ. Ωραία. Ευρώπη δεν έχουμε, Νίκο. Επόμενο μας με τον Πανιόνιο. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Μας πιέζει λίγο χρόνος. Πάντως η ομάδα δείχνει να πηγαίνει καλά αγωνιστικά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πάμε κατευθείαν στον Αντώνη Γκάτζιο. Αντουάν! Καλησπέρα μου και στους ακροατές. Τι γίνεται? Και καλή εβδομάδα. Την έβγαλε στη μάσκα με το οξυγόνο, εντάξει. Εγώ την έβγαλα πάντως, να ξέρεις. Ήταν καλή ανάσα, να το πούμε έτσι. Άμα αναφέρουμε και μάσκες, ήταν ανάσα καλή η χθεσινή νίκη για τον Άρη. Κυρίως, ξέρεις τι είναι, είναι και ότι έδειξες όντως ότι με τον Ποχωρίδη σε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κέρδισε ένα μάτς.
έδειξε ότι μπορείς να κερδίσεις κι άλλα. Άμα θέλεις τη γνώμη μου, για μένα ο Άρης έκανε την καλύτερη εμφάνιση των τελευταίων τουλάχιστον 2 ετών. Ναι. Όχι μόνο επειδή νίκησε με 13 πόντους μια πολύ καλή ομάδα σαν το Περιστέρι, και όχι μόνο επειδή την εξαφάνισε από το παρκέ με την άμυνά του και την απόδοσή του, αλλά επειδή έπαιξε και καλό μπάσκετ. Μπορεί το, κάποιος βλέποντας το σκορ να μην γίνεται κατανοητό αυτό, όμως άμα προσέξει κάποιος καλά το χθεσινό μάτσο, Άρης έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ γενικά. Έτσι. Και στην επίθεση και ας πέτυχε μόνο 72 πόντους. Επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ναι, και φύγαμε λίγο, θα θέλω να μας πεις αναλυτικά για τον... Ναι, θα τα πούμε και αύριο λίγο πιο αναλυτικά, ή μπορεί και το απόγευμα να τα πούμε μαζί, Αντώνη. Αλλά ναι, ναι. Θέλω να μας πεις λίγο τι γίνεται με την περίπτωση του Αμερικανού που είναι πρώτον πυλών. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Ναι, ναι, γίνεται μια προσπάθεια για να κλείσει άμεσα ο Κεν Μπράουν, όταν λέμε να κλείσει, να υπογράψει, γιατί υπάρχει μια συμφωνία με τον Αμερικανό Γκάρτ, ο οποίος συστήθηκε στους φιλάθλους από τον Κόρυβο Αμαλιάδας, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις πριν αποχωρήσει για να πάει στο Λίβανο, στη Σαουδική Αραβία. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό. Εκεί, ναι. Πάντως σε ένα από αυτά τα πρωταθλήματα με πολλά λεφτά. Mm-hmm. Γι' αυτό είχε αποχωρήσει τότε από τον Κόρυβο. Εντάξει, πρόκειται για μια καλή περίπτωση παίκτη που έχει αφήσει τα διαπιστευτηριά του και στους Έλληνες, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στους φίλους του μπάσκετ. Σήμερα τον περιμένουμε αυτόν, να υπογράψει. Στόχος είναι να υπογράψει, να κλείσει άμεσα. Όταν λέμε να κλείσει και τυπικά, να υπογράψει. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα τελειωμένο. Ναι. Ειδικά η φετινή χρονιά μας το έχει διδάξει αυτό. Να υπογράψει άμεσα, ώστε να έρθει άμεσα και να αγωνιστεί στο Ρέθυμνο. Μάλιστα. Γιατί ο Άρης θα τον χρειαστεί σίγουρα εκεί ένα νέο παίκτη, γιατί και χθες φάνηκε ότι ο Τάλτον ουσιαστικά είναι. Η παραφωνία χθες ήταν, ναι. Ήταν η παραφωνία μιας πάρα πολύ καλής εμφάνισης. Ωραία, θα πούμε και πιο αναλυτικά το απόγευμα στο Λαμπαουτάρης. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Προλάβαμε και βγάλαμε έστω επιγραμματικά και στους 3 ρεπόρτερ. Η είδηση είναι η τελευταία για τον Μπράουν ότι είναι πρώτον πυλών του Άρη. Ο Μίστερ Γκόλτερ μαζί μας. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 23, 10, 62, 85, 86 για τις παραγγελίες σας. Τα πάντα όλα, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, μουσακάδες, παστίτσια. Ρωτήστε για το μενού ημέρας, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, ανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάτε στην Ότο Καλογεράς αφού τρακάρετε. Γι' αυτό να πάτε από πριν για υπεύθυνο έλεγχο. Προληπτικά. Λάστιχα τα σημαντικά. Έτσι. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίνου 19, Παλαιά Σημαϊκή Ωραίο Κάστρου και Θεσσαλονίκη Μουδανιών 14 χιλιόμετρο, εκεί κοντά στη Θέρμη. Οτοκαλογεράς.gr και. Και ό,τι έχει πάθει το κινητό σας, το τάμπλετ, το υπολογιστή, το λάπτοπ, αν θέλετε κάποιο αξεσουάρ, hands free κτλ. Καλώδια φόρτισης, όλα τα σχετικά, θα πάτε στο Repair Store. Τρία καταστήματα: Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Σόλγας 140 και Συντούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Υπάρχει το RepairStore.gr. Οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, ξαναλέω, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, λάπτοπ, σας το λύνει η Repair Store και γρήγορα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Εμείς θα πούμε το απόγευμα με όλα about Harrison Air. Το Στέργιος θα κάνει την παρέμβασή του όπως κάνει κάθε μέρα στο ΠΑΟΚ 24, λίγο αργότερα από εμάς. 7.30 το βράδυ, θυμίζω, είναι το ΠΑΟΚ 24. Θα έχουμε και ενημέρωση από το παιχνίδι του Ηρακλή στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Αύριο η Τρόικα θα είναι. Μετά τις 12, εδώ. Υπομονή στους δρόμους. Έτσι, 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 έτσι. Καλή συνέχεια. Ποιος αυτός, ο Τσάτσα Ρος.